Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλή σας εβδομάδα σε ώρα αιχμής όπως κάθε Δευτέρα βράδυ εδώ στην Κρήτη TV. Και η επόμενη μέρα των σοκοματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ βρίσκει μία νέα διαμορφωθήσα κατάσταση στην πολιτική σκηνή της χώρας, στη σκιά και των ραγδαίων εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Την πολιτική επικαιρότητα θα σχολιάσουμε απόψε με εκλεκτούς καλεσμένους και βεβαίως θα αναφερθούμε και σε κάποια ζητήματα που απασχολούν την Κρήτη, με σημείο αναφοράς και την επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών του κυρίου Σταϊκούρα αύριο και μεθαύριο στο νησί, αλλά και ένα θέμα που νομίζω θα απασχολήσει αρκετά το προσεχές διάστημα και δεν είναι άλλο από το μεταναστευτικό όσον αφορά τις δομές φιλοξενίας, γιατί το μεταναστευτικό είναι επικαιρότητα καθημερινά, αν κρίνουμε τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Μαζί μας εδώ, στο στούντιο της εκπομπής Ωρα Αιχμής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στο Ηράκλειο, ο κύριος Φραγκίσκος Παρασύρης. Καλησπέρα σας, κύριε Παρασύρη. Καλησπέρα σας, κύριε Δασκαλάκη. Είστε στην δεύτερη θέση, όχι γιατί σας κάναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι, αλλιώς. Δίπλα σας κάθεται. Ό,τι φαίνεται, εμείς καλπάζουμε τώρα. Οπότε... Δίπλα σας κάθεται ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτής. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρδάκη. Και μαζί μας και ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Ηράκλειο, ο κύριος Μανώλης Συντιχάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Συντιχάκη. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σας πω ότι στις 10.30 θα έχουμε και μία παρέμβαση μέσω Skype από την Αθήνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε, κύριε, να ξεκινήσω την συζήτηση με το κόμμα της ημέρας. Το κόμμα της ημέρας είναι μετά τις εσωτερικές του διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ, στον απόϊχο αυτής της διαδικασίας, μιας διαδικασίας που χαρακτηρίστηκε και από πολιτικούς σας αντιπάλους ως απόλυτα δημοκρατική, κύριε Παρασύρη. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για το αποτέλεσμα και στη διάρκεια της εκπομπής θα συζητήσω και από τους λεγόμενους πολιτικούς σας αντιπάλους να ακούσουμε πώς κρίνουν αυτό το αποτέλεσμα οι συνάδελφοί σας από τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καταρχήν, εντάξει, δεν είμαστε μόνο κόμμα της ημέρας, είμαστε και κόμμα των επόμενων ετών και των προηγούμενων προφανώς, αλλά λόγω της ημέρας να πούμε δύο πράγματα. Πράγματι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξελίχθηκε αυτή η διαδικασία ισοκομματική με όρους πολιτικής, ευπρέπειας, αξιοπρέπειας και ήθους, ένα μάθημα δημοκρατίας, σε αντίθεση με ό,τι βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ την ίδια στιγμή. Μια διαδικασία η οποία αρχικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν ήταν απαραίτητη, τελικά αποδείχθηκε όμως ότι ήταν εξαιρετικά χρήσιμη, διότι έστρεψε τα φώτα και πάλι στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, με μια πολύ φρέσκια καινοπή εντολή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως μια νέα εκκίνηση, μπορεί την επόμενη μέρα, με όρους συμπερίληψης, σύνθεσης και προφανώς ενότητας, για να τελειώνουν και οι εσωτερικές έρηδες και όλα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε πολύ συγκροτημένα να δημιουργήσουμε και να χτίσουμε την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τον τόπο. Το ζήτημα είναι πάντα η κοινωνία, τα προβλήματα της κοινωνίας, να συνομιλήσουμε με τον κόσμο για να μπορέσουμε να χτίσουμε εναλλακτικές προτάσεις. Στο επίπεδο αυτό θα κρυθεί και στο επίπεδο το πολιτικό, το οργανωτικό ας πούμε, και στο επίπεδο το επικοινωνιακό. Νομίζω ότι αυτές είναι οι πρώτες έτσι, σκέψεις και οι πρώτες κινήσεις και σχεδιασμό που έχει στην ατζέντα του νέος πρόεδρος. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε με αυτό το σχεδιασμό και πολύ σύντομα θα δούμε και τα επόμενα μεγαλύτερα βήματα έτσι ώστε να αποτυπωθεί η σύνθεση και η συμπερίληψη σε σχέση και με τις διαφορετικές φωνές που προέκυψαν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Να πω επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι άλλαξε η ανθρωπογεωγραφία του ΠΑΣΟΚ από τις ευρωεκλογές και μετά. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Είδαμε ανθρώπους να κινητοποιούνται οι οποίοι ήταν ακινητοποιημένοι. Συνεπώς αυτό πρέπει να εκφραστεί σε μια επόμενη οργανωτική διάταξη που θα λάβει μέρος το επόμενο διάστημα. Όπως λέει και ο πρόεδρος, γνωρίζετε άλλωστε ότι από την πρώτη στιγμή ήμουνα και υποστήριζα την υποψηφιότητά του. Τα κακά είναι πίσω, ήταν πίσω μας, μόνο τα καλά έπονται από εδώ και πέρα. Συνεπώς, νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται, τουλάχιστον για το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς όμως,
ξαναλέω, χτίζοντας μια εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση για τη χώρα, η οποία θα απαντά στα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία είναι μείζωνα, μεγάλα, αποτυπώνονται και με αφορμή το σχέδιο του προϋπολογισμού και είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε και συνολικά τα ζητήματα που αφορούν και την Κρήτη αλλά και συνολικά τη χώρα. Κύριε Κεφαλογιάννη, θα ήθελα το σχόλιο σας. Οι πληροφορίες στέλνουν μέσα στις επόμενες ημέρες να υπάρχει και μια συνάντηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Χθες έσπευσε να τηλεφωνήσει και να συγχαρεί τον κύριο Ανδρουλάκη. Μάλιστα, οι πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο ότι αυτό ήταν και μια κίνηση για να σπάσει ο πάγος. Υπήρχε μια ένταση στις πολιτικές σχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη με όλα αυτά τα οποία ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης έφερε στο φως της δημοσιότητας. Θέλω το σχόλιο σας για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η αντιπολίτευση, εσείς ως κυβέρνηση δεν έχετε τον έλεγχο τον απαιτούμενο, με εξαίρεση βεβαίως τον έλεγχο από τα υπόλοιπα κόμματα. Μιλάω για τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Νομίζω το ΚΚΕ έχει την δική του αντιπολιτευτική γραμμή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αυτό το αποδεικνύει καθημερινά. Θεωρώ καταρχάς ότι ήταν πολύ σωστή κίνηση του Πρωθυπουργού να τηλεφωνήσει στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έχει μια θεσμικότητα αυτή η κίνηση και ένα συμβολισμό και πολύ καλά έπραξε και του τηλεφώνησε να τον συγχαρεί και για να έχουν το επόμενο διάστημα μια συνάντηση και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό συνολικά για το πολιτικό σύστημα και για την πολιτική ζωή. Από εκεί και πέρα, εγώ προτιμώ να μην σχολιάζω εκλογές, εσωκομματικές εκλογές άλλων κομμάτων, αλλά από τη στιγμή που μου ζητάτε ένα σχόλιο, νομίζω ότι το προφανές είναι ότι πρόκειται για μια καθαρή νίκη του Ανδρουλάκη. Αξιοσημείωτη είναι η πανολεθρία που έπαθε ο Δούκας στην Αθήνα, που αυτό δείχνει ότι οι δημότες των Αθηνών δεν είναι ευχαριστημένοι από το Δήμαρχο που έχουν εδώ και 9 μήνες. Είναι ευχαριστημένοι σίγουρα από το Δήμαρχο ίσως, ή θεώρησαν ότι ήταν πολύ νωρίς. Αυτό θα έλεγα κιόλας, ναι. Και ίσως το θεώρησαν και ως μια πλεονεξία το γεγονός ότι μην έχοντας κλείσει ακόμη ένα χρόνο καλά-καλά ως Δήμαρχος των Αθηνών, διάλεξε να κυνηγήσει την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Είναι δηλαδή και αυτό ένα χαρακτηριστικό των εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπε ο κύριος Παρασύρης, ότι ήταν μια διαδικασία ανοιχτή, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνει στην αξιωματική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι φάνηκε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, έχοντας τρέξει και 5 φορές ολόκληρη την Ελλάδα, ως 2 φορές ως ευρωβουλευτής και άλλες 2 ως υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είχε ένα πλεονέκτημα και κατάφερε να κερδίσει στο τέλος. Από εκεί και πέρα, αυτό που μας αφορά εμάς και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να επικεντρωθούμε στα προβλήματα, να βρούμε λύσεις στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί ως κυβέρνηση. Κύριε Βαρδάκη, ο έκτοτος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, χθες με μία ανάρτησή του συνεχάρει τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ λέει για τις δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλή ανάλυση σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ήταν και μια καθαρή σπόντα στο ίδιο το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Επειδή όμως θα ζητήσω σχόλιο αυτό στην πορεία, θα ήθελα να περιοριστούμε στο πώς είδατε εσείς, ως ένας άνθρωπος που έπαιξε πολλά χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο στην βουλευτική σκηνή της χώρας και βεβαίως είστε ένα πολιτικό όν με άποψη. Κύριε Δασκαλάκη, αυτό που μένει είναι να πω συγχαρητήρια στον κύριο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του. Να του ευχηθώ καλή δύναμη. Από την άλλη μεριά θέλω να πω ότι η επόμενη μέρα θα δείξει εάν αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ τα κάνει πράξη. Διότι η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια που είχε ένα έλλειμμα, και αυτό που δεν πρέπει να το αρνηθούμε, όσον αφορά την αντιπολιτευτική τακτική, το ίδιο πρόβλημα είχε στο ΠΑΣΟΚ και το βλέπαμε κάθε μέρα. Εύχομαι και ελπίζω αυτή η δυναμική που δόθηκε στον κύριο Ανδρουλάκη να την εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών με τον καλύτερο τρόπο και από αύριο να έχω άλλο ένα πόλο ισχυρής αντιπολίτευσης απέναντι σε μια κυβέρνηση που καθημερινά δημιουργεί προβλήματα αντί να λύνει. Είδομαι. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Εγώ και πάλι θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη
στον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Σιντιχάκη, γνωρίζω ότι και εσείς... Ζηλεύει και λίγο βέβαια, πρέπει να το πει τώρα. Ότι ζηλεύει και λίγο τις διαδικασίες. Ζηλεύετε λίγο και τις διαδικασίες. Ναι, αυτά θα τα πούμε όταν έρθει. Θα τα πούμε. Κύριε Σιντιχάκη, θέλω την άποψή σας. Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας και πρόσφατα τον κύριο Κουτζούπα, λέει ότι είμαστε οι μοναδικοί που συνεχίζουμε να κάνουμε μια ουσιαστική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Δεν θα ήθελα όμως να μου σχολιάσετε αυτό. Θα ήθελα ως ένας βουλευτής του Ηρακλείου, ένας βουλευτής του ΚΚΕ, πώς είδε αυτήν τη διαδικασία. Και τι μπορεί να περιμένει η κοινωνία από αυτήν τη διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα κόμμα που δημοσκοπικά φαίνεται ότι έχει μια ανωδική τάση. Ένα κόμμα που, κακά τα ψέματα, έχει την δική του ιστορία. Διαχειρίστηκε για πάρα πολλά χρόνια τις τύχες αυτού του λαού, αυτής της χώρας. Άρα έχει σημασία να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Κύριε Δασκαλάκη, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις πολιτικές που ακολούθησαν και στο επίπεδο της διακυβέρνησης του τόπου, έχασαν τη λαϊκή εντολή. Καταβαραθρώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και άλλωστε το βλέπουμε και με τα εκλογικά αποτελέσματα και τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν να μην ανακάμπτουν. Άρα ήταν ζήτημα σωτηρίας και για τους δύο όλη αυτή η διαδικασία που έκαναν, η εσωκομματική εκλογική διαδικασία, για να ανακάμψουν και να πάρουν ξανά έναν κόσμο που τους έφυγε στις αγκάλες τους. Τώρα, από εκεί και μετά, υπάρχει ένα θέμα συνολικότερα για τη σοσιαλδημοκρατία, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλωστε βλέπουμε τα παραδείγματα σοσιαλδημοκρατίας στη Γερμανία, όπου η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και οι αντίστοιχες κρατηδιακές και με τη συμμετοχή της συστηματικής αριστεράς έχουν πλήρως ενσωματωθεί, αποδεχόμενοι τον πόλεμο στην Ουκρανία μαζί με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Και αντίστοιχα η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα, παρά την περιδίνηση, παίζει ένα ρόλο συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης στη Νέα Δημοκρατία. Φάνηκε από το γεγονός ότι το 70% των νομοσχεδίων το έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, το 50-60% το έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφταναν ποσοστά 90-95% πλήρη συμφωνία σε όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν ψηφίσει μνημόνια, συμφωνούν με το ΝΑΤΟ, συμφωνούν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ουσιαστικά συμφωνώντας με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ ότι αυτό που κάνει αυτή τη γενοκτονία αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη είναι αποτέλεσμα του δικαιώματος αυτοάμυνας που έχει το Ισραήλ. Συμφωνούν με την ενίσχυση της Ουκρανίας. Αυτά είναι δηλώσεις τα οποία έχετε κάνει και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Το ΠΑΣΟΚ, σας παρακαλώ, το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει αποστάσεις από την πρώτη μέρα. Και μάλιστα επειδή είμαι και μέλος της ελληνοϊσραηλινής φιλίας, έχω βάλει εγώ θέμα. Κύριε Παρασία, αν κάτι δεν σας αρέσει, δεν σημαίνει ότι διακόπτετε. Είπατε και εσείς κάποια θα μπορούσαν να σας διακόπτω. Λέτε κάτι το οποίο δεν αληθεύει. Αν αληθεύει όχι, δεν θα το κρίνετε εσείς. Μα δεν θα το κρίνετε εσείς. Δεν ξέρω τι ανακοινώσεις βγάζουμε σε σχέση με τον πόλεμο Ισραήλ-Παλαιστίνη. Με το που έγινε το περιστατικό με τη Χαμάς, οι πρώτοι που βγήκατε ήσασταν εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά και η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, και ουσιαστικά στηρίξατε το Ισραήλ στο δικαίωμα της αυτοάμυνας. Και λέω κι εγώ, γιατί δεν έχετε βγει μέχρι σήμερα να πείτε για το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να έχει τη δική του πατρίδα στα σύνορα του 1967. Γιατί ενώ υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου για να στηρίξουμε το δικαίωμα της ελεύθερης πατρίδας του Παλαιστινιακού λαού, δεν υλοποιείται. Γιατί? Και δεν υλοποιείται ακριβώς γιατί και οι τρεις σας είσαστε πλήρως ενσωματωμένοι στον Ευρωατλαντικό άξονα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά στην πορεία. Άρα θεωρείτε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι όσον αφορά την αντιπολιτευτική γραμμή? Δηλαδή τον κύριο Ανδρουλάκη δεν τον είδαμε τώρα δύο χρόνια που είναι στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ? Τι έκανε? Δεν υπηρέτησε τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας? Ο ΣΥΡΙΖΑ 4-5 χρόνια δεν ήταν στη διακυβέρνηση? Δεν έχουμε δει τα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ? Μήπως διαφέρει ο κύριος Κασελάκης από τον κύριο Φάμελο ή από τον κύριο Πολάκη, όταν όλοι τους ομονοούν και μάλιστα λένε τι ωραία που ήταν η διακυβέρνηση του τόπου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε τι διαφωνούν? Μάλιστα. Θα επιστρέψω σε εσάς. Θέλω να πάμε λίγο, μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτηση με τα εσωτερικά των κομμάτων,
Και θα πω κάτι, ότι δεν είναι ταμπού βουλευτές άλλων κομμάτων να σχολιάζουν τις εξελίξεις σε ένα άλλο κόμμα. Αυτή είναι και η δύναμη της δημοκρατίας, να μπορούν να κρίνουν. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο εμείς οι πολίτες στέλνουμε τους βουλευτές, είτε κυβερνητικούς είτε αντιπολιτευτικούς στη Βουλή, για να μπορούν να ελέγξουν και να σχολιάσουν. Άρα, έρχομαι σε εσάς, κύριε Βαρδάκη, και θέλω λίγο να σταθούμε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση από την έναρξη της πορείας του ως πολιτικό κόμμα της χώρας. Ξεκινήσατε ως ένα κόμμα του 3%, φτάσατε να κυβερνήσετε τη χώρα και σήμερα φαίνεται ότι είστε πάρα πολύ κοντά στην διάσπαση. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που λένε ότι αυτό που συνέβη από την Κεντρική Επιτροπή μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν αποτυπώνει την δημοκρατία της αριστεράς. Το λένε πολλές φωνές μέσα στο ίδιο σας το κόμμα. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που λέει ακριβώς αυτό. Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, πράγματι έχετε δίκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία περνά μια μεγάλη κρίση. Ίσως είναι η μεγαλύτερη κρίση, πιστεύω, στην ιστορία του. Είμαι από αυτούς που είχα κρούσει εδώ και 3 μήνες τον κόδωνα του κινδύνου. Και τον είχα κρούσει όχι στα τηλεοπτικά μέσα, όχι στα τηλεοπτικά παράθυρα, αλλά εκεί που έπρεπε, στα όργανα του κόμματος. Έτυχε να συντονίζω 9 μήνες για τα θέματα εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, της εργατικής και της εργατικής νομοθεσίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Διαφώνησα με τον Κασελάκη σε βασικά σημεία. Προσπάθησα, όχι μόνο εγώ, αλλά άλλοι και άλλοι πρώην βουλευτές, να συντάξουμε μία επιστολή για να προλάβουμε τα χειρότερα που δυστυχώς ήρθαν. Δεν εισακουστήκαμε. Σήμερα βρισκόμαστε, βαδίζουμε έναν δρόμο που δεν ξέρω αν έχει επιστροφή. Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω από το δάχτυλό μου. Και βέβαια θα διαφωνήσω, επιτρέψτε μου μια παρένθεση, θα διαφωνήσω με τον κύριο Συντιχάκη, δεν θέλω να διακόπτω, και πάντα διαφωνούσα με αυτούς που βάζουν στο ίδιο τσουβάλι όλους. Εγώ είμαι περήφανος, το έχω ξαναπεί, για τα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, 15-19, άλλαξαν πολλά πράγματα, με λάθη, με παραλήψεις, όμως σας λέω και πάλι είμαι και παραμένω περήφανος για αυτή την τετραετία. Γιατί, θα το πω μονολεκτικά, όταν αναλάβαμε, όταν συνεδριάσαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, η ομάδα, το λέω για πολλωστή φορά, και να καταγραφεί για άλλη μια φορά, όταν συνεδριάσαμε η Οικονομική Επιτροπή στο Υπουργείο Εργασίας για να δούμε πώς θα πορευθούμε, ήταν οι μέρες που πληρώναμε συντάξεις τότε, για πρώτη φορά, μετά την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Μας λείπαν 350 εκατομμύρια να πληρώσουμε τις συντάξεις. 350 εκατομμύρια. Φανταστείτε τι κατρακύλα είχε πάρει η χώρα. Μετά από μνημόνια, μετά από πολιτικές που πραγματικά είχαν εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό. Καταφέραμε όχι μόνο να ξεκινήσει μια ομαλή ροή πληρωμή συντάξεων, μισθών κλπ., αλλά να παραδώσουμε στον κύριο Μητσοτάκη 37 δισεκατομμύρια, ματωμένα δισεκατομμύρια. Ναι, τα παραδώσαμε όμως και μπορούσαμε να έχουμε μια αξιοπρέπεια και μια αξιοπιστία σαν χώρα στις αγορές και στην Ευρώπη. Πάω τώρα στο σήμερα. Επειδή είπε ο κύριος Συντηγάκης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορείτε, κύριε Συντηγάκη, επιτέλους να συγκρίνετε ανώμια πράγματα. Σας το λέω με όλη μου την αγάπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, κυβέρνησαν 40 χρόνια την Ελλάδα. Παρέδωσαν χρέη. Εμείς δεν παραδώσαμε χρέη. Και εμείς κυβερνήσαμε μόνο 4 χρόνια. Και πάλι δεν παραδώσαμε χρέη. Που παραλάβαμε μνημόνια. Κύριε Παρασίδη, πέστε τα μετά. Δημιουργήσατε. Πέστε τα μετά, εντάξει, πέστε. Εγώ σας λέω. Εγώ σας λέω στοιχεία. Εγώ σας λέω στοιχεία. Εγώ σας λέω στοιχεία. Πέστε τα μετά. Πέστε τα. Πέστε μα γιατί χρωστάτε 400 εκατομμύρια. Πέστε μα γιατί χρωστάτε 400 εκατομμύρια. Λέμε τώρα ιστορίες πριν από 15 χρόνια. Ξέρετε, κύριε Στιγάκη, κύριε Δασκαλάκη, ότι το μοναδικό κόμμα που δεν χρωστάει σήμερα στις τράπεζες είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε γιατί δεν χρωστάει. Ξέρετε γιατί δεν χρωστάει. Γιατί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι 156 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πλήρωναν από το μισθό τους 2.000 το μήνα για να πληρωθεί τα 10 εκατομμύρια το χρέος του ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησής του, δεν χρωστάει στις τράπεζες ούτε ένα ευρώ.
Ας μας πει ο κύριος Χεβαλογιάννης, θα πληρώσω το χρέος των 500 εκατομμυρίων. Να μας πει ο κύριος Παρασύρης, που λέει για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πληρώσω τα 450 εκατομμύρια που μας είπε ο Ανδρουλάκης με την ανάληψη των καθηκόντων τους. Ένα-ένα. Και δεν θα υπεκφύγω, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να υπεκφύγω από το ερώτημά σου, θα απαντήσω με σαφήνεια και με παρησία. Την πρώτη κουβέντα που είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης όταν είχε αναλάβει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι θα ρυθμίσει. Και ο κύριος Μητσοτάκης. Το ρύθμισε. Πασί, θα ρυθμίσει τα χρέη. Το έχει ρυθμίσει ο κύριος. Ναι, όταν ρυθμίσει ένα χρέο, κύριε Παρασύρη, μειώνεται. Δεν αυξάνεται. Πόσο σα αυξάνεται το χρέο. Και εσύ είχε Νέα Δημοκρατία. Στο ΠΑΣΟΚ έχει μειωθεί. Σημειώστε να τα πείτε μετά. Δηλαδή θα λέτε ότι πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Θα λέτε ότι θέλετε. Έχει μειωθεί στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ έχει μειωθεί το χρέο. Έχει μειωθεί. Διότι παίρνει όλε τι δόσει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κρατική χρηματοδότηση στο ΠΑΣΟΚ. 450-460 είναι σήμερα. Όχι, δεν είναι έτσι. Μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία. Μπερδεύεστε. Καλά, εντάξει. Άλλο είναι στο ΠΑΣΟΚ, άλλο είναι στη Νέα Δημοκρατία. Άλλο είναι στο ΠΑΣΟΚ, άλλο είναι. Παραδώσαμε, κύριε Δασκαλάκη, 37 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Ανδρουλάκης το σημάδεψε. Παραδώσαμε 37 δισεκατομμύρια μια αγορά εργασίας ομαλοποιημένη, όχι όπως τη θέλαμε. Mm-hmm. Και πάμε στο σήμερα. Δυστυχώς δεν δόθηκε μια νέα ευκαιρία. Δυστυχώς το λέω. Μια δεύτερη ευκαιρία. Συμφωνείτε με τους χαρακτηρισμούς περί σταλινικών τακτικών. Θα σας τα πω όλα. Περί φασισμού της αριστεράς. Δηλαδή, ακούσαμε απίστευτα πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και θα απαντήσω. Δεν μας δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία να κυβερνήσουμε τη χώρα εκτός μνημονίων, γιατί εμείς τη βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Πάμε λοιπόν στο ερώτημά σας. Όχι, κύριε Δασκαλάκη. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα συμφωνήσω. Σας είπα. Διαφώνησα με τον Κασελάκη. Σε θέματα ουσίας κάποια στιγμή. Ίσως άκουσε κάποιους άλλους. Τα αποτελέσματα τα είδαμε μετά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Όμως, σε καμία των περιπτώσεων, και εδώ, εγώ είχα την παρησία να πω συγχαρητήρια για τις διαδικασίες που εξελίχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν θέλετε να ακούτε το ένα και δεν θέλετε να ακούτε το άλλο. Στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή, εμένα ειλικρινά και δασκαλάκι, με εξέπληξαν. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε τη χώρα να φέρονται με αυτόν τον τρόπο και σε αυτές τις διαδικασίες η Κεντρική Επιτροπή. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Υπήρχαν χίλιες λύσεις. Υπήρχαν τρόποι να βρούμε λύσεις. Όμως, από την πρώτη μέρα που ο Κασελάκης ανέλαβε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι βάλθηκαν να τον αμφισβητήσουν. Κατά την άποψή μου, δεν αμφισβήτησαν τον Κασελάκη. Γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Αμφισβήτησα τους 70.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν στις διαδικασίες, πρωτόγνωρο για το ΣΥΡΙΖΑ, πρωτόγνωρο, και εξέλεξαν το Κασελάκι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα, κύριε Βερδάκη, να σχολιάσουν και οι βουλευτές μας εδώ. Θα ήθελα, όταν καλούνται 70.000 άνθρωποι να εκλέξουν έναν αρχηγό κόμματος. 138, ναι, στην Κεντρική Επιτροπή. Κατέλησαν αυτή την δημοκρατική διαδικασία. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο των παριστάμενων των βουλευτών. Επιτρέψτε μου ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Σας το λέω με παρησία. Γιατί, κύριε Δασκαλάκη, σας λέω, είμαστε 30 πρώην βουλευτές οι οποίοι έκαναν μια τεράστια προσπάθεια να πάμε ενωμένοι και είχαμε αυτό το περιθώριο. Δεν χάθηκε ακόμα τίποτα. Έχουμε άλλο να. Έχουμε άλλη μια ελπίδα. Έχουμε άλλο ένα περιθώριο. Το συνέδριο. Το συνέδριο. Mm-hmm. Εύχομαι και ελπίζω να γίνει μια ομαλή διαδικασία και να μπορούμε να βγούμε από αυτό το τέλμα. Διαφορετικά, κύριε Δασκαλάκη, το έχω πει και σε όλα τα φόρα, όπου και αν έχω μιλήσει, ότι είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Μάλιστα. Θέλω το σχολείο σας, κύριε Κεφαλογιάννη, γι' αυτό. Δηλαδή, τώρα μπορούμε να δούμε και εικόνες, τις είδαμε και μέσα από τα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου, την ένταση που επικράτησε έξω από το ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο με ψηφοφόρους, φίλους του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, να αποδοκιμάζουν κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι εικόνες που προσπαθώ να θυμηθώ αν έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σε εσωκομματικές εργασίες με αυτήν την εξωστρέφεια. Κύριε Κεφαλογιάννη. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ πως αυτό που βιώνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το αποτέλεσμα της πενταετούς διακυβέρνησής του,
και το γεγονός ότι δεν απέτυχε μόνο ως κυβέρνηση, αλλά απέτυχε και ως αντιπολίτευση. Δεν αποδοκιμάζουν την πολιτική τους. Αποδοκιμάζουν αυτό που εξελέγει. Και επειδή αυτό είναι, αυτό είναι που βιώνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Βαρδάκης σε κάποια θέματα, να πούμε ότι η πενταετία για την οποία είπατε προηγουμένως ότι είστε περήφανος είναι η πενταετία των capital controls, είναι η πενταετία των κλειστών τραπεζών, του διεθνούς εξευτελισμού της χώρας, του μνημονίου που φέρατε που ήταν αχρίαστο. Και τη δημιουργική ασάφεια του συμπολεμιστή σα, όσο του κ. Βαρουφάκη, που μα κόστησε 100 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η πενταετία για την οποία είστε περήφανο. Αλλά για να απαντήσω στο σχόλιο και στην ερώτηση που μου κάνατε, κύριε Δασκαλάκη, να πούμε ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που βιώνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολύ απλά 130 άνθρωποι αποφασίσανε και αναιρέσανε μία απόφαση 70.000. Αυτό δείχνει ότι στον πυρήνα του ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εσωκομματικές και εσωτερικές του διαδικασίες είναι πλήρως αντιδημοκρατικές. Δεν επέτρεψαν σε έναν άνθρωπο να κατέβει καν υποψήφιο. Σε έναν άνθρωπο που πριν λίγους μήνες ήταν πρόεδρος του κόμματος. Εγώ προσωπικά δεν εκτιμώ πολιτικά και θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν εκτιμώ πολιτικά τον κύριο Κασελάκη. Αλλά αυτό απέχει από το να μην του επιτραπεί να είναι υποψήφιος σε μία διαδικασία. Και βλέπουμε έτσι από τη μία διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ με ποιο τρόπο και πόσο δημοκρατικά εκτυλίχθηκε και από την άλλη παρακολουθούμε αυτό το σοου που γίνεται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παρασύρη, συμφωνείτε με αυτό? Ναι, κοιτάξτε, εγώ να πω καταρχήν ότι τιμά τον κύριο Βαρδάκη το ότι κάνει την κριτική αυτή σε σχέση με. Αλλά άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλη προσωπική εκτίμηση. Όχι, όχι. Τον τιμά εννοώ ότι αναγνωρίζει ότι πράγματι διέρχεται με ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω συνολικά ως πολιτικό σύστημα. Διότι να ξέρετε, ας πω κάτι. Έχω μια αίσθηση ότι ακόμα και σήμερα, αν μέχρι σήμερα κρατάει κάπως η εικόνα του κ. Μητσοτάκη και τα λοιπά, πέρα ότι ως πρωθυπουργός έχει πάντα αυτό το προφίλ, είναι το χιάχτο του Τσίπρα και το χιάχτο μιας κακής αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, αυτές οι εικόνες δεν συνάδουν προφανώς με ένα κόμμα θεσμικό, με ένα κόμμα δομημένο, με ένα κόμμα το οποίο έχει σπονδυλική στήλη. Σε αντίθεση με αυτό που παρακολουθήσαμε στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, ποτέ όμως δεν έφτασε σε τέτοια σημεία, εν πάση περιπτώσει, αντιπαραθέσεων και αντεκκλήσεων που να φτάνουν σε επίπεδα τόσο αντιδημοκρατικά και σε επίπεδα τόσο, πού να το πω τώρα, δεν θέλω έτσι να... Εντάξει, έχει ξανασυμβεί. Απλά εσείς το ξεπεράσατε πολύ γρήγορα. Μια διαδικασία. Μην ξεχνάτε την ιστορία Σαμαρά, συγγνώμη, Βενιζέλου Παπανδρέου, στις εσωκομματικές του ΠΑΣΟΚ, απλά το ΠΑΣΟΚ είχε την μέρημνα, θυμηθείτε. Δεν είχε όμως, κύριε Βαρδάκη, δεν ήταν αυτής της έκτασης και αυτής της έντασης. Δηλαδή δεν είδαμε στελέχη του ΠΑΣΟΚ να φωνάζουν κάτω ο φασισμός του αριστεράς. Έχει δίκιο, λειτουργήσαν πιο δημοκρατικά τότε. Αυτό λειτουργεί τέλος πάντων εντελώς αποτρεπτικά ως ένα παράδειγμα, ως ένα υπόδειγμα το οποίο το αποστρέφεται ο κόσμος. Και είναι επικίνδυνο για το πολιτικό σύστημα, για την ισορροπία δηλαδή των πολιτικών δυνάμεων στη χώρα. Νομίζω όμως ότι ο προοδευτικός δημοκρατικός κόσμος, να το πω αυτό, επειδή είναι ένας όμορος χώρος, έχει το παράδειγμα, έχει το υπόδειγμα του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή, το ίδιο χρονικό διάστημα, διεξήχθησαν μάλλον οι εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ και είδατε με έναν τρόπο θεσμικό, με ένα οδικό χάρτη, παρά τις μεγάλες ας πούμε διαφοροποιήσεις που μπορεί να υπήρχαν, παρά την αμφισβήτηση που πριν να κλείσουν οι κάλπες ετέθησαν ας πούμε τα ζητήματα αμφισβήτησης της ηγεσίας, πώς είχε την ψυχραιμία ο Νίκος Ανδρουλάκης ας πούμε να χειριστεί την συγκεκριμένη κατάσταση και να μην φτάσουμε σε αυτή την εντός εισαγωγικών συριζοποίηση και εμείς στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια εικόνα η οποία δεν τιμά, είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να γίνει στο κύριο Μητσοτάκη, μια τέτοια εικόνα και προφανώς στις διαδικασίες είναι, τέξα, θα εξαρτηθεί αυτό το πράγμα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο αυτονόητα και συγκοινωνούνται τα δοχεία. Νομίζω ότι εμείς προφανώς βρισκόμαστε. Εντάξει, κύριε Παρασύρη, η αριθμία, να κανείς αναλύσει τους αριθμούς, στην εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να γίνει κυβέρνηση, ουσιαστικά έπαιρνε ψηφοφόρους από τις περιφέρειες όπου το ΠΑΣΟΚ είχε τη μονοκαθεδρία τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κρήτη. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Υπάρχει μια λογική ακολουθία, αλλά δεν είναι και απολύτως. Συγκοινωνούν δοχείο το ένα με το άλλο. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν δει ο κόσμος ότι πράγματι η ευκαιρία αυτή
γίνεται πραγματικότητα, παίρνει σάρκα και οστά το επόμενο διάστημα, ότι υπάρχει μια διεύρυνση η οποία δεν μπορεί να είναι μόνο προς το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αμφίπλευρη. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι χθες το βράδυ ο αρχηγός σας εμέσως πλην σαφώς έκανε ένα άνοιγμα προς το ΣΥΡΙΖΑ με τη φράση που είπε στην ομιλία του, ότι καλώ όλους τους πολίτες που είναι απογοητευμένοι. Φαντάζομαι ότι απογοητευμένοι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Αλλά και πολιτικά. Και πολιτικά υπάρχουν πολίτες που είναι απογοητευμένοι. Που είναι απογοητευμένοι και δεν μπορούν να εκφραστούν βλέποντας τις εικόνες αυτές και όπως εξελίσσεται όλο αυτό το δράμα, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο και νομίζω ότι αυτή την πολυτέλεια έχει τώρα το ΠΑΣΟΚ. Διότι μέσα από τις υποψηφιότητες που υπήρξαν, υπάρχει, ανεδείχθηκε και αυτός ο πλούτος, ας πούμε, η διεύρυνση που μπορούμε να κάνουμε η αμφίπλευρη διεύρυνση. Και σε οργανωτικό επίπεδο και σε πολιτικό. Νομίζω ότι, ξαναλέω, τα βήματα θα είναι βήματα συμπερίληψης και σύνθεσης το επόμενο διάστημα. Προφανώς, σε ένα βαθμό, η λογική λέει ότι μια τέτοια αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ βοηθάει τον όμορο χώρο στο προοδευτικό, ας πούμε, μέτωπο όπως βρισκόμαστε κλπ. Στην κεντροαριστερά ευρύτερα, να καταστεί δηλαδή το ΠΑΣΟΚ η αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά θα εξαρτηθεί, ξαναλέω, και από τα βήματα που θα κάνουμε εμείς. Μάλιστα. Κύριε Σεντιχάκη, τώρα, όχι βέβαια, στο φασισμό της αριστεράς. Ήθελα να πω, ακούσαμε αυτό το σύνθημα να σχολιάσω το Σαββατοκύριακο. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα απολογηθεί για τα όσα. Όχι, δεν σας ζητάω να απολογηθείτε, σας ζητάω να σχολιάσετε. Διότι δεν μπορεί να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και να πληρώνει το ΚΚΕ. Ο κατήφορος που αυτή τη στιγμή δεν έχει τέλος στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει πιάσει πάτο αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς γιατί προσπαθεί να βρει τα πατήματά του για να παίξει καθοριστικό ρόλο στις μελλοντικές εξελίξεις στα πλαίσια της διαμάχης με το ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και φυσικά να παίξουν ένα ρόλο διαχειριστή της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής που υπηρετεί και η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι την εκλογική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ από το πρωί μέχρι το βράδυ όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Γιατί έχει ανάγκη το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή από δύο ισχυρούς αστικούς πόλους. Ο ένας πόλος να κυβερνά και ο άλλος να απορροφά τους κραδασμούς και να μπορεί να ενσωματώνει τη λαϊκή δυσαρέσκεια που προκαλεί η κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας τώρα ή αν είναι το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση να απορροφά αυτούς τους κραδασμούς η Νέα Δημοκρατία. Ναι, θα μπορούσε όμως κάποιος, κύριε Σεντιχάκη, να πει ότι γιατί το ΚΚΕ δεν απορροφά αυτούς τους κραδασμούς που, ναι, συμφωνώ σε αυτό που είπατε πριν ξεκινήσει η εκπομπή ότι δημοσκοπικά έχετε άνοδο, όμως από την άλλη και δημοσκοπικά αυτή η άνοδος να αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια των άλλων κομμάτων. Κοιτάξτε, αυτό που το συμπέρασμα που βγαίνει και από τις δημοσκοπήσεις και από τα εκλογικά αποτελέσματα είναι ότι προφανώς το ΚΚΕ έχει μία ανωδική πορεία. Προφανώς δεν εκτινάσεται, διότι το ΚΚΕ είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Δεν εκτινάσεται από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μια στιγμή στην άλλη. Βλέπουμε, ας πούμε, όπως αντίστοιχα, την ελληνική λύση να ανεβαίνει αρκετά. Εντάξει, μα δείτε το Βελόπουλο, είναι σε όλα τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τον προβάλλουν, όπως προβάλλουν και την κυρία Λατινοπούλου. Δηλαδή, αν δείτε πραγματικά, δεν τηρείται καν το στοιχειώδες αναλογικό ποσοστό που πρέπει να δίνεται με βάση την νομοθεσία στα κόμματα. Δηλαδή, από το πρωί με το βράδυ, το 95% των εκπομπών αφορά ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, λες και όλα είναι ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και τίποτα άλλο, και από την άλλη έχουμε την ακροδεξιά διαφήμιση του Βελόπουλου και της κυρίας Λατινοπούλου. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν στα κυρίαρχα μηντιακά μέσα, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο εύκολο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όταν λέει λαέ, συμπορεύσουμε το ΚΚΕ και υπάρχει λαϊκή δυσαρέσκεια, έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια και αμφισβητεί και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε γιατί? Ναι. Διότι και οι τρεις διαχρονικά έχουν υπηρετήσει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει φέρει τον νόμο Κατρούγκαλου που τσάξει τις συντάξεις? Το ΠΑΣΟΚ δεν έφερε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τον έμφυα που τσάκισε τα πορτοφόλια των ανθρώπων? Και οι τρεις δεν έχουν ψηφίσει τα μνημόνια?
Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, έχουν ψηφίσει τρία μνημόνια σειρά. Τρία μνημόνια σειρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το τρίτο και οι τρεις τους έχουν ψηφίσει και το τέταρτο μνημόνιο που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, και τώρα διαμαρτύρονται. Γιατί διαμαρτύρονται? Δικαιολογημένα βέβαια λοιπόν ο λαός αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα και αμφισβητεί αυτές τις πολιτικές. Ξέρετε λοιπόν, όμως κάτι, μισό λεπτό, που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Θα σας κάνω λίγο εγώ την αντιπολιτευτική γραμμή, γιατί όπως θα διαπιστώσετε έθεσα ερωτήσεις σε όλους τους συναδέλφους σας εδώ. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι έχουν κάνει πολιτικές που γονάτισαν την ελληνική κοινωνία, όλοι το βιώσαμε, σε αυτή τη χώρα ζούμε όλοι. Από την άλλη όμως φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί, παρά την μεγάλη μείωση δημοσκοπικά, παρά τη μείωση στις ευρωεκλογές, να έχει την παντοδυναμία στη χώρα, τουλάχιστον στο πολιτικό σύστημα. Σε ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα που είμαστε ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, δεν θα το αμφισβητήσουμε. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, όπως και όλα τα κόμματα, δηλαδή, στηρίζουν λίγο ή πολύ, την κυβέρνηση έχουν... επειδή δεν υπάρχει επιλογή από την αντιπολίτευση. Όχι, απλώς θέλω να πω ότι όλα τα κόμματα, λίγο πολύ, περισσότερο ή λιγότερο, έχουν ένα συμπαγές εκλογικό σώμα. Από εκεί και μετά όμως. Δηλαδή, μας λέτε ότι ουσιαστικά το ίδιο οι πολίτες της Νέας Δημοκρατίας και στο Πασόκ, να τα πάω, τα ίδια θα είναι. Τα ίδια θα είναι. Μα να σας πω κάτι, το 60% της αποχής, 60 ή 70, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, στις εκλογές, τι έδειξε? Δεν έδειξε ότι υπάρχει αδιαφορία γενικώς, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό της αδιαφορίας. Έδειξε την αποστροφή του στο πολιτικό σύστημα και στις πολιτικές που ακολούθησαν. Αν προφανώς κάτω από ορισμένες συνθήκες διαμορφωθούν οι συνθήκες που μπορεί το ΚΚΕ πραγματικά να καρποθεί, όχι με την έννοια την εκλογική, διότι εδώ πέρα παρακολουθήσαμε στις αντιπαραθέσεις των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ για το πώς την επόμενη μέρα θα είναι κυβερνητικό κόμμα. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει να δώσουν τη μάχη ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους, ενάντια στις συντάξεις, αλλά να έρθουν στην κυβέρνηση για να κάνουν τι? Για να υπηρετήσουν ακριβώς το ίδιο πράγμα που υπηρέτησε και η Νέα Δημοκρατία, διότι συμφωνούν με τον Ευρωατλαντισμό, συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνούν με όλους τους κανονισμούς, με όλες τις συνθήκες, συμφωνούν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στηρίζοντας Αμερικανούς, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, και συμφωνούν με την αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν θα κάνει κάτι διαφορετικό ο Ανδρουλάκης ή όποιος ήταν στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, όταν αν θα έρθουν στην κυβέρνηση, ή αντίστοιχα ο Κασελάκης ή ο Φάμελος ή ο Πολάκης? Γιατί το ΚΚΕ διάλειμμα. Και κλείνω αυτό. Όχι, όχι. Θέλω λίγο, γιατί δεν μου απαντήσατε σε αυτό που θέλω να ακούσω από έναν βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Αυτό που έγινε στο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη, ενός εκλεγμένου προέδρου του κόμματος, το θεωρείτε σωστό? Ως ένας πολίτης, δεν σας ζητάω να μου απαντήσετε ως βουλευτής, ως πολίτης. Κοιτάξτε, ο πολιτικός και ο οργανωτικός εκφυλισμός στο ΣΥΡΙΖΑ έχει όλα τα μενού. Έχει όλες τις διαδικασίες που φτάνει ακόμα και σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Εμείς παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός εξ αρχής, δεν έγινε τώρα. Εμείς πολλούς από αυτούς τους είχαμε στο κόμμα μας. Αυτοί ήταν οι τρικαδόροι να δημιουργούν ζητήματα, να δημιουργούν ομάδες κτλ. Να δημιουργούν προβλήματα. Δεν είναι κάτι που έγινε στην πορεία ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ήταν εξ αρχής. Ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά που από ένα βουλευτή Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ακούω αυτό το σχόλιο και μου κάνει εντύπωση. Βεβαίως. Βεβαίως. Μα το ΚΚΕ, κοιτάξτε να δείτε, έχει μια συγκεκριμένη οργανωτική δομή. Έχει ένα καταστατικό και ένα πρόγραμμα. Έτσι. Γιατί βασίζεται ακριβώς το γεγονός ότι είμαστε εθελοντικά στο ΚΚΕ, υπηρετούμε την ίδια στρατηγική και την ίδια πολιτική. Μπορεί να πολλές φορές οι εκτιμήσεις του ενός και του άλλου να διαφέρουν, αλλά αυτά συζητιώνται στα όργανα, συζητιώνται, παίρνονται οι αποφάσεις στα συνέδρια, στις συνδιασκέψεις. Κατανοητό. Έτσι, για να μπορεί να δίνει αποτελεσματικά τη μάχη και μάλιστα σε αυτή τη φάση που κάνει το κάλεσμα για πλατή μαχητικό κάλεσμα συμπόρευσης, αγώνα και αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Με την επιστροφή θα ζητήσω ένα σχόλιο για το ΣΥΡΙΖΑ και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Και αμέσως μετά θα ανοίξουμε την ατζέντα για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα της Κρήτης και τα μεγάλα έργα υποδομής και βεβαίως κάποια θέματα που αφορούν την τρέχουσα πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Είμαστε 2 λεπτά μετά τις 10:30 εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής, στο prime time της Δευτέρας στην Κρήτη TV. Και βεβαίως οι τηλεφωνικές γραμμές είναι στη διάθεσή σας, όπως και οι τρόποι επικοινωνίας. Ώρα αιχμής στην Κρήτη TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, δασκαλάκης, παπάκι, κρήτη TV.gr,
το mail της εκπομπής και 2-8-10-38.000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο για οτιδήποτε θα θέλατε να μας μεταφέρετε και να το μεταφέρουμε με τη σειρά μας στους απόψινούς καλεσμένους. Σε αυτό το σημείο, κύριοι, θα με επιτρέψετε να συνδεθούμε με τη δύναμη της τεχνολογίας με την Αθήνα, με το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εκεί βρίσκεται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Μαμουλάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους συνδετημόνες σας και συναδέλφους και βέβαια καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Και έχει ζεσταθεί εδώ η συζήτηση, κύριε Μαμουλάκη. Συζητήσαμε και για το ΠΑΣΟΚ, συζητάμε τώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, γιατί πραγματικά το πολιτικό ενδιαφέρον εστιάζεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ με αυτές τις εξελίξεις. Φαντάζομαι ως βουλευτής του κόμματος σε καμία περίπτωση δεν σας άρεσαν οι εικόνες που είδαμε το Σαββατοκύριακο έξω από την Κεντρική Επιτροπή στο Μεταξουργείο. Θέλω λίγο το σχόλιο σας και θέλω να μου πείτε και πώς βλέπετε αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για έναν πρόεδρο που έχει εκλεγεί από τη βάση του κόμματος. Ναι. Καταρχάς να πω το εξής, ότι θα ήθελα πολύ να ήμουν και εγώ στην παρέα σας, αλλά δυστυχώς υποχρεώσεις εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που έχω την τιμή να είμαι γενικός εισηγητής στον προϋπολογισμό του κράτους εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια κορυφαία, η κορυφαία κοινοβουλευτική πολιτική διαδικασία εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που ξεκινάει από σήμερα και ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα των Χριστουγέννων. Είναι το ουσιαστικά το οργανόγραμμα για το πώς η πολιτεία, η κυβέρνηση, προκειμένου και εμείς καταθέτουμε τις προτάσεις μας, την κριτική μας πάνω στις προτάσεις της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Τώρα, πάω κατευθείαν και δεν θα υπεκφύγω καθόλου. Προφανώς η κατάσταση που βιώνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η καλύτερη δυνατή, το λέω κομψά. Προφανώς είμαστε σε μια εσωστρέφεια που έχει πυροδοτηθεί. Έχει ξεκινήσει εδώ και 11 μήνες, 12 μήνες ουσιαστικά από την προηγούμενη εκλογή του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο το είχα πει και όλη την προηγούμενη εβδομάδα στις τοποθετήσεις μου, ότι είναι έξω από τη δική μου δημοκρατική αντίληψη η στέρηση του δικαιώματος να είναι κάποιος υποψήφιος, πολλό δε μάλλον όταν είναι πρώην πρόεδρος του κόμματος. Παρόλο που δεν στηρίζω τον Στέφανο Κασελάκη στην εν λόγω διαδικασία, για μένα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εκτός της δικής μου αντίληψης. Απ' την άλλη, βέβαια, οφείλω να πω ότι οι πράξεις, οι ενέργειες. Τι εννοείται και δεν στηρίζετε τον Στέφανο Κασελάκη στην εν λόγω διαδικασία, δηλαδή στην πιθανότητα να διεκδικήσει να είναι υποψήφιος, ναι. Αυτό εννοείται. Ναι. Όχι. Εννοώ ότι ο Σωκράτης ο Φάμενος, που έχει εγκαίρως καταθέσει την υποψηφιότητά του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απέδειξε εν της πράγμαση την αρτιότητα, την σοβαρότητα και το πολιτικό του βάθος όλο αυτό τον νέο χρόνο που κράτησε και αυτός, όπως και όλοι μας, στις πλάτες με το ΣΥΡΙΖΑ. Καταφέραμε και επαναλάβαμε στις ευρωπαϊκές εκλογές πριν από μόλις 90% ημέρες. Ήσασταν όμως ένας βουλευτής, κύριε Μαμουλάκη, που βρισκόταν κοντά στο περιβάλλον του Στέφανου Κασελάκη και αυτό το βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, είμαι σίγουρος. Όπως και στην προηγούμενη διαδικασία πέρσι, στον πρώτο γύρο, επέλεξα μία επιλογή, έναν άνθρωπο που ίσως ήξερα εκ προημίου ότι δεν θα προκληθεί, αλλά ήταν αξιακό το ζήτημα και αναφέρομαι στον κύριο Τσακαλώτο. Λόγω της επάρκειας, κατά την άποψή μου, και του βάθους γνώσης που είχε σε πάρα πολλά ζητήματα, και είμαι πολύ περήφανος όπου υπό τον Άλεξη Τσίπρα και όλη την ομάδα εκείνη την εποχή, πράγματι καταφέραμε και βγάλαμε τη χώρα στο ξέφωτο, ρυθμίσαμε το χρέος, αφήσαμε ένα πίστευμα μαξιλάρι που το είπε και προηγουμένως ο Σωκράτης και είχε απόλυτο δίκιο, και φυσικά φέραμε στη χώρα μια αξιοπιστία που είχε καταβαραθρωθεί τα προηγούμενα χρόνια με τη χρεοκοπία της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί πέρα όμως το ζήτημα είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα. Εγώ παρατηρώ, κύριε Δασκαλάκη, μια ευρύτερη ρευστοποίηση του πολιτικού χώρου. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία καταραίει και δημοσκοπικά, γιατί σας άκουσα προηγουμένως να μιλάτε για κρατεά Νέα Δημοκρατία. Εγώ αμφισβητώ την τοποθέτηση αυτή, υπό ποια έννοια, ότι ήδη στις μετρήσεις, ασθμένοντας η πρόθεση ψήφου είναι στο 20%, έχει φυσικά πάρει πριν από 1,5 χρόνο 41% που με αυτό κυβερνά, αλλά νομίζω ότι πλέον έχει πλήρως απονομιμοποιηθεί. Μα νομίζω ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μετά τις ευρωεκλογές είπε ξεκάθαρα ότι δεν ισχύει πλέον το 41%. Έτσι. Δηλαδή, άρα έχει απολέσει, τουλάχιστον αυτό έδωσε να καταλάβουμε ότι έχει κατανοήσει ότι η δυναμική της Δημοκρατίας δεν είναι η δυναμική των εθνικών εκλογών πια. Θέλω όμως λίγο να παραμείνουμε. Ναι, βεβαίως, ολοκληρώστε. Ήθελα να βάλω τον καμβά, γιατί είχε επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό και βεβαίως στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατακλείδι. Έχουν λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία καταραίει από τα σκάνδαλα διαφθοράς, από την ακρίβεια, που καλπάζει τα εθνικά θέματα, που παρατηρούμε ένα συνεχή υποχωρητισμό που μάλλον συνιστά εμπεγμό, και πολλά πολλά άλλα δεν είναι τη παρούση, αλλά ο κόσμος τα ξέρει. Τα έκρινε άλλωστε με την καταψήφιση τη Νέα Δημοκρατία, πήρε το μικρότερο πλήθο ψήφων στην ιστορία τη. Τώρα, πριν από 100 ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ κατέβαλε μια προσπάθεια. Οφείλω και εγώ από την πλευρά μου να χαιρετήσω την, αν θέλετε,
τον πολιτικό πολιτισμό που διέπετο η όλη διαδικασία. Ήταν κάτι σημαντικό. Τώρα βέβαια θα δούμε και πώς θα κληθεί η νέα εντός εισαγωγικών ηγεσία, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν και πριν μερικές μέρες πρόεδρος του κινήματος αλλαγής. Όπως και να έχει, μπαίνει και αυτό σε μια νέα τροχιά. Σε εμάς τώρα σίγουρα αυτό που είναι κρίσιμο, κύριε Δασκαλάκη, είναι να κλείσει επιτέλους ο κύκλος ισοδέφειας. Ξέρετε όμως κάτι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, παρακαλώ, γιατί θέλω να θέτω και ερωτήματα τηλεθεατών. Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Λέτε ότι συγχαίρουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ. Το είπε και ο κύριος Βαρδάκης πριν από λίγο. Το είπε και χθες ο έκτοτος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι καλό να γίνει και σε εμάς αυτό. Ο κύριος Κασελάκης, ναι. Με την ίδια λογική, κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στην άκρη ένας πρόεδρος που εξελέγει με έναν παρόμοιο τρόπο με το ΠΑΣΟΚ. Από τη βάση του κόμματος, με χιλιάδες φίλους και μέλη του κόμματος να ψηφίζουν. Αυτό δεν είναι καταπάτηση μιας δημοκρατικής διαδικασίας? Δηλαδή, οι 148 της Κεντρικής Επιτροπής βάζουν στην άκρη τις 70.000. Όχι, όχι. Είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σας και αν θέλετε ο προβληματισμός σας. Κοιτάξτε να δείτε. Μιλάμε για ένα κόμμα, όπως και νομίζω ότι όλα ξεκίνησαν το 2004 με τον κύριο Παπανδρέου και την τότε εκλογή του. Στη χώρα μας δηλαδή τότε εγγενιάστη η εκλογή αρχηγού από τη βάση. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία τη δεκαετία του 80, του 90, το ΠΑΣΟΚ μέχρι το 4 και εμείς μέχρι πρότινος, μέχρι το 2020, είχαμε διαδικασία μέσα από τους πολιτικούς οργανισμούς, μέσα από τους κομματικούς οργανισμούς, από την εκάστοτε Κεντρική Επιτροπή, Πολιτικό Συμβούλιο ή το καθεξής. Τι συνέβη τώρα? Πήγαμε σε μια εκλογή από τη βάση, η οποία είναι δημοκρατική αναμφίβολα, αλλά εμφυλοχωρούν, ελοχεύουν και κάποιες σοβαρές εκφάνσεις. Όπως για παράδειγμα, ο Στέφανος Κασελάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ όταν ήρθα στο ΣΥΡΙΖΑ θεώρησα υποχρέωσή μου, εφόσον εξελέγει από τη βάση, να υπηρετήσω την προσπάθεια που κατέβαλε, παρόλο το νεαρό της ηλικίας και κυρίως τη μη γνώση των θεμάτων, των πολιτικών ζητημάτων, και έκανε αυτό που και ο Φρανσουά Μιτεγάν έχει πει πάρα πολλές φορές, να αφήνουμε χρόνο στο χρόνο, ώστε η κρίση όταν θα επέλθει να διέπεται από αξιοκρατία, κύριε Δασκαλάκη. Και τώρα μπορώ να έχω κρίση μετά από 11 μήνες και να θεωρώ μια άλλη υποψηφιότητα ενδεχομένως καλύτερη. Βεβαίως. Κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμα του κάθε βουλευτή αυτό. Αυτή είναι και η δημοκρατία μέσα σε ένα κόμμα. Όμως μιλάμε για συγκεκριμένα περιστατικά αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται όλο αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Περιστατικά και εντάσεις υπάρχουν και εγώ είμαι πάντοτε της άποψης ότι αυτές οι λογικές, ό,τι αρχίζει, δημιουργεί, τελειώνει με ντροπή. Ξέρετε κάτι, πριν από λίγο έκανε μία τοποθέτηση ο κύριος Συντιχάκης, ότι ζητώντας από τον κύριο Συντιχάκη να σχολιάσει τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ λέει δημιουργούν πρόβλημα αυτοί που έφυγαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τον άκουσα. Τον άκουσα. Παρακολουθώ την εκπομπή σας από το πρώτο λεπτό, κύριε Δασκαλάκη, παρόλο την απόσταση και τις υποχρεώσεις που έχουμε στο Κοινοβούλιο. Αλλά δεν θα ήθελα να σχολιάσω αυτή την πρώτη, γιατί δεν ξέρω για σε ποιους αναφέρεται και συνήθως δεν συνηθίζω να αντιπαρέρχομαι συναδέλφους όταν αφορά ζητήματα του χώρου τους. Mm-hmm. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μια διαδρομή συγκεκριμένη, διέπεται από κατά την άποψη τα ποινή μου όψη ανελαστικές προσεγγίσεις σε πολιτικά επίπεδα, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν να κλείσω τη συλλογιστική επ' αυτού, γιατί έχει το ενδιαφέρον της. Λοιπόν, όπως σας είπα εκ προημίου, μου είναι και εμένα, με ξενίζει να το πω κομψά, οποιαδήποτε προσπάθεια αποβολής, στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής ενός υποψηφίου. Όμως, θα πρέπει να δούμε αντικειμενικά και με το χέρι στην καρδιά τι προηγήθηκε τα προηγούμενα, ειδικά 24 ώρα. Δεν θα πω το καλοκαίρι που μας πέρασε, με διάφορα ευτράπελα, αστοχίες, φάλτσα και πράγματα τα οποία ευτέλιζαν την εγγενή εικόνα μας, που νομίζω ότι είναι γεγονός. Από εκεί πέρα όμως και το να ασκείς ένδικα μέσα και δει εξώδικη δήλωση εναντίον της πολιτικής γραμματείας, δηλαδή του κόμματος του οποίου θέλεις να ηγηθείς, νομίζω ότι επίοικος θα το χαρακτήριζα οξύμορο. Τώρα, από εκεί πέρα υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα. Δεν ξέρω αν θα μου δοθεί ευκαιρία. Άκουσα ότι θα συζητήσετε βέβαια και για θέματα υποδομών. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο κ. Σταϊκούρας έρχεται στο νησί μας αύριο και έρχεται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που χρονίζουν και δυστυχώς έχουν παραμείνει αναπάντητα. Αν έχω τα 30 δεύτερα, μόνο πολύ σύντομα. Έχετε τα 30 δεύτερα, γιατί θα ήθελα να ρωτήσω. Δεν ξέρω αν έχετε δει σήμερα ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη που έχει να κάνει με την συνάντηση. Καταρχήν, δεν ξέρω αν έχετε κληθεί εσείς στη συνάντηση την Τετάρτη στις 4 η ώρα το απόγευμα στο υπάρχον αεροδρόμιο. Διάβασα το ρεπορτάζ. Ισχύει αυτό ότι ο υπουργός, δεν ξέρω αν έχετε τη δική σας πληροφόρηση, θα το ρωτήσω αυτό και τον κύριο Κεφαλογιάννη, ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα lifting στον αεροσταθμό του αεροδρομίου?
Οι πληροφορίες μας, τουλάχιστον εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οδηγούνται σε αυτό το συμπέρασμα. Βέβαια, το ζήτημα δεν είναι το τυρί που φυσικά είναι ο καλοπισμός και ο εξυγχρονισμός του Καζαντζάκης, διότι με τις καθυστερήσεις που έχουμε στο Καστέλι τουλάχιστον 2 ετών, αποτελεί το 25, η παράδοση πάει στο 27 και να δούμε. Προφανώς το Καζαντζάκης πρέπει να έχει μια αξιοπρεπή εικόνα. Θα επισκεφτούν το νησί μας τα επόμενα 4 χρόνια πάνω από 60 εκατομμύρια επισκέπτες. Οπότε προφανώς πρέπει να έχει μια αξιοπρεπή εικόνα. Το θέμα είναι το τυρί, είναι ο εξυγχρονισμός. Η ΦΑΚ ελπίζω να μην είναι η πλήρη αξιοποίηση από μία εταιρεία το σύνολο των εσόδων που το Καζαντζάκης προσφέρει στο ελληνικό δημόσιο και στους φορολογουμένους. Τι εννοείται, κύριε Μαμουλάκη, δηλαδή ότι μπορεί την Τετάρτη ο κύριος Σταϊκούρας να ανακοινώσει ότι αυτός που θα αναλάβει το lifting στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης θα είναι και αυτός που θα διαχειρίζεται το αεροδρόμιο? Θέλω να πιστεύω πως όχι, γιατί αυτό εκτός από εξόχως μη ανταγωνιστικό, γιατί χρειάζεται διαγωνιστική διαδικασία, θέλω να τονίσω στους τηλεθεατές μας ότι το Καζαντζάκης συνεισφέρει στο ελληνικό δημόσιο, στα δημόσια ταμεία, 72 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι αδιανόητα υψηλό το νούμερο, όπως αντιλαμβάνεσαι, άρα είναι αν όχι χρυσαφικό, σίγουρα σημικό για αυτούς οι οποίοι ωρέγονται και τα τελευταία 5 χρόνια λιμένονται τις άρκες του. Θέλετε να βάλετε μια άνω τελεία πάνω σε αυτό, επειδή το ανοίξατε εσείς, είχα σκοπό να το ανοίξω και ορθώς κάνετε και το ανοίγετε, γιατί αυτό θα ήταν το θέμα που... Θέλω λίγο το σχόλιο του κυβερνητικού βουλευτή, του κυρίου Κεφαλογιάννη, που επίσης έχετε κληθεί να υποθέσω, την Τετάρτη. Είναι αυτό η θα υπάρξει αυτή η ανακοίνωση? Κοιτάξτε να δείτε, περιμένουμε τον Υπουργό. Αυτός θα καθορίσει την ατζέντα και τις ανακοινώσεις. Η αίσθησή μου και οι πληροφορίες μου είναι ότι θα πρόκειται για μια θετική ατζέντα που θα αφορά και το παλιό αεροδρόμιο, δηλαδή το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό και πολύ λογικό αυτό, γιατί έχοντας κάποια χρόνια μπροστά μας μέχρι την ολοκλήρωση του αεροδρομίου στο Καστέλι, θα πρέπει να έχει μια αξιοπρεπή εικόνα για όλους αυτούς τους επισκέπτες που έρχονται. Εγώ θα κάνω τώρα και σε εσάς το δικηγόρο του διαβόλου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Ωραία. Που και η αξιωματική αντιπολίτευση το βλέπει θετικά. Βεβαίως, και το χειροκροτούμε όλοι. Είναι πολύ σημαντικό. Το αεροδρόμιο αυτό δεν είναι αεροδρόμιο με αυτή την εικόνα, παρά τις προσπάθειες της διοίκησης και των εργαζομένων, και αυτό οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε. Όμως, γιατί τώρα? Και αυτό δεν ανακοινώθηκε, ας πούμε, 4-5 χρόνια, όταν πλέον γνωρίζαμε ότι το εργοτάξιο και το έργο στο Καστέλι ήθελε μια 7ετία, 5ετία να ετοιμαστεί. Εντάξει, κοίταξτε να δείτε. Φέτος νομίζω ότι επειδή περάσαμε όλοι από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, νομίζω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Θεωρώ δεδομένο. Μα μισό λεπτό, μη με διακόπτε, κύριε Βαρκέ. Δεν το κάνατε εσείς μια πενταετία που ήσασταν κυβέρνηση? Εμείς κάτι κάναμε. Και δεν το κάνατε μια πενταετία. Λοιπόν, περιμένετε να ολοκληρώσω. Τέσσερα χρόνια δεν περάσατε από το αεροδρόμιο, ταξιδεύατε. Ξέρετε πολύ καλά, και όντας στην κυβέρνηση κι εσείς κυβερνητικός βουλευτής για μια πενταετία, ότι προφανώς υπάρχουν και συγκεκριμένα περιθώρια, και αυτό έχει να κάνει με διάφορες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να οδηγηθούμε σε μια ανακαίνιση, να οδηγηθούμε σε ένα νέο έργο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από αυτές τις ανακοινώσεις που πρόκειται να γίνουν, και προφανώς για εμάς το μεγάλο στοίχημα, όπως το έχουμε αναφέρει και το προηγούμενο διάστημα, είναι να ολοκληρωθεί το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στη χώρα και θα είναι ένα στολίδι για την Κρήτη. Κύριε Μαμουλάκη, εσείς βλέπετε την πιθανότητα, είπατε για μια καθυστέρηση. Βεβαίως γνωρίζουμε, τουλάχιστον αυτή είναι και η επίσημη ανακοίνωση, αυτό είπε και την περασμένη εβδομάδα εδώ ο κύριος Αρναουτάκης, αλλά θα ήθελα να σας μεταφέρω κάτι που είχε πει ο κύριος Αρναουτάκης εδώ, σε αυτή την εκπομπή, την περασμένη Δευτέρα. Εδώ λέει για πολύ μικρότερα έργα υπάρχουν καθυστερήσεις. Κάτι μου λέει ότι θα υπάρξει καθυστέρηση και για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, και μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στα αντιπλημμυρικά. Σωστά. Σωστά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς είναι χρονίζον. Οι παρεμβάσεις μας από το 2020, που επισημαίνουμε ότι θα πρέπει έγκαιρα να προβλεφθούν αντιπλημμυρικές εργασίες τοράκισης του αεροδρομίου και της ευρύτερης περιοχής, κολλησιεργούν. Όπως πάρα πολλά άλλα πράγματα κολλησιεργούν. Νομίζω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία διανύει το έκτο πλέον έτος
διακυβέρνησης έχει αφήσει ένα εξαιρετικά αρνητικό αποτύπωμα για το νησί. Χαίρομαι που ακούω βέβαια τον κύριο Κεφαλογιάννη να χαιρετίζει το αεροδρόμιο του Καστελίου και τις εργασίες που φέρει ανεξίτητη σφραγίδα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με την υπογραφή της σύμβασης το 2019. Ένα έργο το οποίο ήταν εμβληματικό, πολύ σημαντικό για το νησί. Άργησε 20 χρόνια. Έπρεπε να έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και με τον κάθετο άξονα, να επιταχύνει διαδικασίες και αυτό είναι σημαντικό. Το κράτος έχει συνέχεια. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν για το αεροδρόμιο Καστελίου είναι να ολοκληρωθεί έγκαιρα. Έχουν ήδη υπάρξει παρατάσεις, δηλαδή τονίζω ότι θα έπρεπε σε ένα χρόνο από σήμερα να έχουμε ολοκλήρωση για λειτουργία. Φαίνεται ότι πηγαίνουμε στο 2027. Αυτές οι παρατάσεις κοστίζουν και στο κράτος και στον παραχωρησιούχο. Επίσης, έχουν μείνει αναπάντητα ερωτήματα και δεν έχουν δοθεί λύσεις παρόλες τις παρενέσεις μας για την εύρυθμη σύνδεση του αεροδρομίου την επόμενη μέρα με τη Μεσαρά, αυτό το παραγωγικό τόπο που ακμάζει και δυστυχώς θα μείνει αποκομμένος μετά το αεροδρόμιο Καστελίου. Θα πρέπει ο Μεσαρίτης να πηγαίνει μέσω Ηρακλείου, αν είναι δυνατόν. Φανταστείτε την ταλαιπωρία, τις χαμένες εργατόρες και το κόστος και το αντιναπτυξιακό αυτό πρόσημο. Έχουμε αντιπλημμυρικά έργα σε όλο το νησί που έχουν μείνει παγωμένα, έχουν απενταχθεί. Τα μπραμιανάκια τρέχουν τώρα να προλάβουν σε άλλες εντάξεις. Το πλατή ποταμό αντίστοιχα μεγάλα προβλήματα, 6 χρόνια μετά. Ο ΒΟΑΚ δεν το συζητώ, είναι το ανέκδοτο της Ελλάδος σε επίπεδο εργοληπτικό. Φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχουμε σύμβαση για το 87% του έργου, 6 χρόνια μετά. Το 18, ακούστε το αυτό, 2018 ολοκληρώθηκε η Α φάση του ΒΟΑΚ. Και τώρα η Β φάση ίσως ολοκληρωθεί το 25 του χρόνου. Δηλαδή, παρόλες τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, συνεχώς το 20 μας έλεγε το 21 μπαίνουν οι μπελντόζες, το 21, το 22 και πάει λέγοντας. Αυτά συνιστούν πολιτική εξαπάτηση. Και το λέω πάρα πολύ ήπια και πραγματικά με καλή διάθεση. Δεν έχω... Επίσης, μπορώ να σας μιλάω ώρες για τα έργα αποδομής, τα οποία έχουν μείνει πραγματικά στον αέρα. Όχι, μην τα βάλετε όλα, γιατί μετά έχουμε και συγκεκριμένη ατζέντα, όπως καταλαβαίνετε. Πολύ γρήγορα, κύριε Βαρδάκη. Ήταν και τομεάρχης υποδομών και παρέλειψε προφανώς, του βάλατε πολλά θέματα, να πει ότι ακολουθείται ο ίδιος σχεδιασμός αυτά τα λεγόμενα γονατογραφήματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος σχεδιασμός. Ναι, δεν το παρέλειψα, το είπα Σοκράτη, ακριβώς αυτό, απλά ίσως να μην ακούστηκε. 2018 η Α φάση ολοκληρώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ του διαγωνισμού, του ΒΟΑΚ, του μεγάλου, του σκέλους της παραχωρήσεως που συνιστά το 87% του έργου. Είναι το ΧΧ, το Χανιά Χερσόνησος. Μετά Χερσόνησος Νεάπολη είναι μικρός ΔΙΤ και Νεάπολη Άγιος Νικόλαος είναι συμβατικό έργο. Προσέξτε, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, δημόσιο έργο, έχει συμβασιοποιηθεί από το φθινόπωρο του 2022. Έχουν περάσει δύο χρόνια. Δύο χρόνια έχουν περάσει. Έχουμε πληρώσει στον εργολάβο, σαν κράτος, σαν φορολογούμενοι σταλίες, δεκάδες χιλιάδες ευρώ και δεν έχει ξεκινήσει το έργο. Μάλιστα. Δεν θα μιλήσω για το ΣΔΙΤ, το Χερσόνησος Νεάπολη. Εκεί πραγματικά συνιστά ανέκδοτο, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα. Κλείνω για τα έργα οικοδομής. Πρέπει... Είναι πολύ σημαντικά και εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση θα συνεχίσουμε με επιμονή και αιμονή για το καλό των Κρητικών να διεκδικούμε τα αυτονόητα, κύριε Δασκαλάκη. Αυτά που δικαιούται η Κρήτη και βλέπω στην υπόλοιπη Ελλάδα, ως τομεάρχης υποδομών μέχρι πρόσφατα, να κατασκευάζονται, να υλοποιούνται και να τρέχουν με ταχύτητα τους ρυθμούς έργα όπως Ε65 ή άλλα αντιπλημμυρικά εκεί που θα έλεγα ότι προκρίθηκαν για άλλους λόγους. Γιατί ίσως πρώην Πρωθυπουργοί έφεραν την καταγωγή. Θέσατε πάρα πολλά θέματα. Θέσατε πάρα πολλά θέματα και θέλω να είμαι δίκαιος στην κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου και στους καλεσμένους εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας έχω εδώ σε μια από τις συζητήσεις. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή να είστε καλά. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα του αεροδρομίου, αλλά θα με επιτρέψετε να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί η σκηνοθέτης μου φωνάζει στο αυτή. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Μία ανάσα πριν τις 11 επιστρέψαμε εδώ, συζητάμε πολιτικά, συζητάμε για τα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν και τα έργα της Κρήτης. Ακούσαμε νωρίτερα τις τοποθετήσεις των καλεσμένων μας για την κατάσταση στην αντιπολίτευση, στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Ανοίξαμε σιγά σιγά τη συζήτηση και για τα έργα υποδομής. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τον κύριο Παρασύρη, επειδή ήδη ο κύριος Κεφαλογιάννης και ο κύριος Μαμουλάκης νωρίτερα έκαναν τοποθέτηση για το αεροδρόμιο. Θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι του αεροδρομίου, του υπάρχοντος αεροδρομίου. Κοιτάξτε, ανοίξετε πολλά θέματα. Θα τα πάμε. Ότι πρέπει να τα όχι, δούμε. Δεν θέλω να απαντήσετε σε όλα. Θα τα πάμε. Ωραία, οκ. Okay. Να δούμε λοιπόν. Σε σχέση με το Νίκο Καζαντζάκη. Πράγματι, την Τετάρτη έρχεται ο κύριος Υπουργός. Οι πληροφορίες λένε ότι επήγεται ένα lifting, το οποίο είναι εξαιρετικά καθυστερημένο. Έρχεται δηλαδή χωρίς κάποια λογική, θα μπορούσε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια.
Προφανώς είναι ακόμα να εξυπηρετηθούν μέχρι το 2027, αν τελικά προχωρήσει η υπόθεση του Καστελίου και τα αντιπλημμυρικά, όπως ακούστηκε, δεν πάνε πίσω. Είναι να εξυπηρετηθούν πάνω από 60 εκατομμύρια τουρίστες. Προφανώς έχει ένα νόημα να γίνει ανακοίνωση. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να είναι απέναντι σε μια τέτοια καθυστερημένη, αλλά σωστή ωστόσο απόφαση. Να πούμε εδώ κάτι που ακούγεται, ότι είναι 70 εκατομμύρια τα έσοδα που φέρνει το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Τα 40 εξ αυτών είναι άμεσα, δηλαδή μπαίνουν κατευθείαν στα ταμεία. Ακούστε τώρα το οξύμορο. Όταν έγινε η υπόθεση με το ΤΑΙΠΕΔ και τα λοιπά, που πέρασαν τα αεροδρόμια στο ΤΑΙΠΕΔ και μετά πουλήθηκαν στη Φράπορτ και τα λοιπά, υπάρχει το εξής μεγάλο θέμα, το οποίο νομίζω το γνωρίζουν οι βουλευτές, όλοι έχουμε περάσει και έχουμε ενδιαφερθεί, νομίζω, για το τι συμβαίνει στο Νίκος Καζαντζάκης. Υπήρχε ένα περιφερειακό ταμείο όπου παρακρατούσε κάποια τα έσοδα του Νίκος Καζαντζάκης, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε αερολιμενάρχης να κάνει με ένα έκτακτο τρόπο κάποιες παρεμβάσεις. Αυτά πλέον είναι κεντρικά, πάνε κεντρικά. Το βασικότερο, να ξέρετε δηλαδή, ότι πολλές φορές κρύβεται ο διάολος, ας πούμε, σε κάποιες λεπτομέρειες. Το βασικότερο εξ αυτών είναι ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος έτσι ώστε να χαλάσει ένα air condition, μία πόρτα ή μία σκάλα, και να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Να αποκατασταθεί με ένα εύκολο τρόπο. Αυτό είναι για μένα ένας θεσμικός τρόπος, ένας πολύ, πολύ εύκολος θεσμικός τρόπος, με τον οποίο θα μπορούσαν να επιληθούν ζητήματα καθημερινότητας που ταλαιπωρούν τους επιβάτες, και δυστυχώς μέσα από μία νομοθετική, τέλος πάντων, αγκύλωση, δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Ξαναλέω ότι είναι ένα διαμάντι το αεροδρόμιο Καστελίου, με συγχωρείτε, το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, διότι συνεισφέρει 70 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Καστέλι, υπάρχει μια ανησυχία, και επειδή έχουν γίνει και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και από μένα, σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα, υπάρχουν τα μικρά αντιπλημμυρικά, τα οποία έχει υποσχεθεί ο κύριος Ταϊκούρας στον κύριο Γεγέρογλου, στον Δήμαρχο, που αφορούν 1,6 εκατομμύρια ευρώ, και τα μεγάλα αντιπλημμυρικά, που αφορούν δηλαδή συνολικά το έργο. Ούτε τα μεν, ούτε τα δε ως κονδύλια έχουν προχωρήσει, και αυτό δημιουργεί μια εύλογη ανησυχία σε όλους μας σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και αν αυτό τηρηθεί. Ήταν να είναι σε λειτουργία τέλος του 25, πάμε στο 27, ευχόμαστε όλοι ότι με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, αυτά τα αντιπλημμυρικά θα προχωρήσουν. Είναι όμως αυτές οι καθυστερήσεις, ξέρετε, κοστίζουν και στον ελληνικό λαό. Είναι ανοίξει το ΒΑΚ, θα πάω αμέσως μετά και θέλω να ζητήσω από όλους τοποθέτηση. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Σιντιχάκη. Ναι, για το αεροδρόμιο Καστελίου όμως δεν είπαμε. Α, ολοκληρώσει το αεροδρόμιο Καστελίου. Υπάρχει ένα μεγάλο επίσης θέμα, το οποίο εθίχθη νωρίτερα, σε σχέση με το αεροδρόμιο Καστελίου και τη διασύνδεσή του με την Μεσαρά. Υπάρχουν δύο μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί. Είναι ύψους. Αναζητούν χρηματοδότηση, μία μάλιστα είναι ολοκληρωμένη, η άλλη είναι προς ορίμανση τώρα, να τελειώσει. Είναι γύρω στα 180 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να διασυνδεθεί το Καστέλι, ένα κομμάτι τέλος πάντων, από το Καστέλι μέχρι τις Μοίρες. Με την παράκαμψη Μοιρών, παράκαμψη την Παγίου, έτσι ώστε να γίνει, ας πούμε, νέος ο ΒΟΑΚ. Δεν υπάρχει ούτε καν μελέτη σκοπιμότητος. Για όσους μας ακούνε τώρα, από τον κόμβο στον πύργο, στα πρωτόρια τα λεγόμενα, ο κόμβος πρωτορίων κτλ., μέχρι το αεροδρόμιο Καστελίου. Δεν υπάρχει ούτε καν μελέτη σκοπιμότητας. Είναι το κομμάτι του ΒΟΑΚ, το οποίο φτάνει από τα πρωτόρια μέχρι το Καστέλι καινουργίου, τέλος πάντων, στη Μεσαρά, που ενώνει ουσιαστικά τον κάθετο δικό άξονα με τη Μεσαρά. Συνεπώς, αυτό το κομμάτι θα αποστερήσει δυνατότητες τουρίστα να έχει, τέλος πάντων, πολύ εύκολη πρόσβαση προς την Μεσαρά, και είναι κρίμα, διότι πέραν των άλλων αναπτύσσεται τουριστικά η Μεσαρά με ένα διαφορετικό μοντέλο τουριστικά, το οποίο είναι πιο δυναμικό, πιο εναλλακτικό από αυτό του Βορρά. Δεν ανήκει σε αυτό το μαζικό τουρισμό. Είναι ένα μοντέλο το οποίο τώρα αρχίζει να δείχνει τα σημάδια πορείας του, και μπορούμε, αν γίνουν τα κατάλληλα έργα υποδομής,
να το υποστηρίξουμε, έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε τη Μεσαρά και με έναν επιπλέον πυλώνα ανάπτυξης που να είναι αυτός του τουρισμού. Και υπάρχει η δυνατότητα εκεί να διασυνδεθεί ο τουρισμός με την αγροδιατροφή, ένα μοντέλο το οποίο, αν υποστηριχθεί, ξαναλέω, με τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής και υποδομής, ας πούμε, όσο με σημαντικότερο το τμήμα Καστέλη Μεσαρά, τότε μπορούμε να μιλάμε για κάτι πολύ μεγάλο για τη Μεσαρά. Κύριε Συντηχάκη, έρχομαι σε εσάς. Καταρχήν, έχετε κληθεί εσείς στην συνάντηση αυτή την Τετάρτη? Βεβαίως, έχω κληθεί. Η πληροφόρηση που έχετε ποια είναι? Επιπατώς επιστωτού. Η απάντηση του γραφείου του κ. Σταϊκούρα ήταν ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στην ατζέντα, θα είναι για διάφορα θέματα. Μάλιστα. Θέλω λίγο το σχόλιο σας για αυτή την πρόθεση να υπάρξουν παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και θα ήθελα να σας ρωτήσω και να το επαναλάβω για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Σαφώς και οποιαδήποτε παρέμβαση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, που αυτή τη στιγμή καλύπτει τις ανάγκες ενός πολύ μεγάλου κομματιού του νησιού, είναι απαραίτητη. Όμως χρονικά δημιουργεί και κάποια ερωτηματικά. Προφανώς δημιουργεί ερωτηματικά. Και δημιουργεί το εξής γεγονός επίσης. Ότι ενώ ετησίως τα έσοδα είναι 72 εκατομμύρια ευρώ, δεν έχει πέσει σέντς εδώ και τόσα χρόνια. Και δεν έχει πέσει σέντς όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Έτσι, για να μην μας κάνει τους έξυπνους ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, διότι και αυτοί, βέβαια κύριε, βέβαια. Τα 72 εκατομμύρια δεν αφορούν μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αφορούν και εσάς. Και τα προβλήματα που έχει το παλιό αεροδρόμιο είναι διαχρονικά. Δεν έχει πρόβλημα ο χώρος στάθμευσης για πάνω από 2.000 εργαζόμενους που δεν έχουν που να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Θα δώσει απάντηση ο κύριος Σταϊκούρας. Να δούμε βέβαια και τι θα πει. Εδώ είχαμε εργαζόμενοι με ηλεκτροπληξία. Στον χώρο του τσέκιν. Ο ημάντας, ο κλιματισμός, ύπαρξη κοριών, προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας. Τι εννοείται ύπαρξη κοριών? Κοριών, κοριών. Κοριών. Εντόμων. 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 Κοριών εντόμων. Κοριών εντόμων. Για τους άλλους κοριούς δεν ξέρω. Δεν το αποκλείω ούτε αυτό. Να το καθαρίζετε αυτό. Δεν το αποκλείω ούτε αυτό. Πάντως, ότι έχουμε κάνει με χορηγίες. Έχει δίκιο ο κύριος Συντηχάκης. Έχουμε κάνει πάρα πολλές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Η απάντηση είναι ότι οι δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Άρα λοιπόν, θα έρθει και θα πει τι. Πάντως ομολογουμένως, όλοι ευχαριστώ. Σας έχετε θέσει το θέμα του αεροδρομίου με ερωτήσεις σας στην Βουλή. Αν δεν λυθεί το περιφερειακό, και αυτό περιφερειακό πορτοφόλι, για όλους σας. Αν δεν λυθεί το περιφερειακό πορτοφόλι, το άμεσο που μπορεί να κάνει ο κ. Σταϊκούρας, συγγνώμη κύριε Συντηχάκη, σας διακόπτω. Το άμεσο που μπορεί να κάνει είναι νομοθετικά να μπορέσει να ρυθμίσει έτσι ώστε κάποια από τα έσοδα να συγκρατούνται εκεί. Κατευθείαν έτσι ώστε να μπορούν άμεσα κάποιες παρεμβάσεις να γίνονται από τον ίδιο τον. Και βέβαια μελλοντικά προκύπτει τι θα γίνει ο χώρος του αεροδρομίου όταν κάποτε μεταφερθεί στο Καστέλι. Βέβαια φαίνεται ότι βγαίνει εκτός χρονοδιαγράμματος. Θα έπρεπε κανονικά. Εννοείται μέχρι το Καστέλι. Το Καστέλι. Mm-hmm. Θα έπρεπε μέχρι τέλος του 2025 να έχει παραδοθεί. Γιατί μπαίνουν ρήτρες και καλά, πολλά άλλα. Ότι αυτό του 2025 έχει ξεπεραστεί εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή και ο κύριος Αρναουτάκης την περασμένη Δευτέρα εδώ είπε ότι για το Φεβρουάριο του 27 είναι το νέο χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Ακριβώς. Το λέω γιατί προκύπτουν ρήτρες. Η υπόθεση του αεροδρομίου στο Καστέλι είναι σκανδαλώδη ζήτημα. Σκανδαλώδη ζήτημα όπως είναι και ο βόρειος οδικός άξονας. Και το λέω αυτό διότι θυμάστε η κοινοπραξία μπήκε στην αρχή με 5 εκατομμύρια ευρώ. Και με 300 εκατομμύρια ευρώ μπήκε το ελληνικό δημόσιο δίνοντας πρίκα στην κοινοπραξία. Και έχει γίνει και ανανέωση της σύμβασης δίνοντας και άλλα 100 τόσα εκατομμύρια στην κοινοπραξία. Αλλά προσέξτε, αυτό το έργο έρχεται αποκλειστικά να υπηρετήσει τα συμφέροντα των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων και του κατασκευαστικού κεφαλαίου και το λέω με πλήρη επίγνωση, πέρα από τους πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους, υπάρχουν και τεχνικοί λόγοι που προκύπτει. Και μάλιστα θα σας πω σε μία απάντηση του αρμόδιου υπουργού σε σχετική ερώτηση του ΚΚΕ, ήταν ακριβώς στη λογική δημοσιονομικών αντοχών και συγκεκριμένα διαβάζω για την εκ νέου μελέτη και την κατασκευή ανισόπεδων κόμβων και κάτων διαβάσεων θα απαιτούταν επιπρόσθετο κόστος για το δημόσιο.
Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Εδώ υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Δεν προβλέπει ανισόπεδους κόμβους για τη σύνδεση της αρτηρίας με την τοπική οδό Αρκαλοχώρη-Ρωσοχώρια. Για τη σύνδεση από την επαρχιακή οδό Καλονί-Βιάνου προς Γδόχια και Ιεράπετρα. Δεν προβλέπονται κάτω διαβάσεις στον ασφάλτινο δημοτικό δρόμο Αρκαλοχώρη-Αυλή-Κασάνη, στο δημοτικό δρόμο Ρωσοχώρια-Αρχοντικό και στον ασφάλτινο δημοτικό δρόμο Ρωσοχώρια. Υπάρχουν προβλήματα που αφορούν τον εναλλακτικό δρόμο από το Ηράκλειο Αρκαλοχώρη μέχρι το αεροδρόμιο Καστελίου που πρέπει να αναβαθμιστεί. Επίσης δεν έχουν πει τίποτα. Είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που επίσης είναι ένα σοβαρό θέμα και δεν αφορά μόνο το αυτό καθ' αυτό αεροδρόμιο, αφορά όλη την περιοχή του Αρκαλοχωρίου, διότι γνωρίζουμε τα μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε πριν από 2 χρόνια και οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι έχουν αλλάξει οι εδαφολογικές συνθήκες στην περιοχή με την ισοπαίδωση εκεί πέρα της περιοχής. Υπάρχει η διακλάδωση Αγίας Παρασκευής Καστέλη, που επίσης είναι ένα θέμα, είναι και αυτός ένα εναλλακτικός δρόμος. Τι έχουν προβλεφτεί για όλα αυτά? Απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα έργο που δεν θα ωφελήσει τους κριτικούς, όπως δεν θα ωφελήσει τους μεσαρίτες το γεγονός ότι έχουν την ίσα για το πώς θα συνδεθεί η Μεσαρά με το αεροδρόμιο Καστελίου. Και πολύ δε περισσότερο, όταν ζητάς αναπτυξιακά έργα, πρέπει να συνδυάζεται και με την παραγωγική ανάπτυξη του νησιού. Εδώ μιλάμε για καταστροφή της αγροτικής παραγωγής. Μιλάμε για εγκατάλειψη της υπαίθρου, για εγκατάλειψη των καλλιεργειών. Άρα λοιπόν, ποιον έρχεται να ωφελήσει το νέο αεροδρόμιο? Σίγουρα όχι τον αγρότη, σίγουρα όχι τον μικροκαταλληματία, αλλά τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχεις δει και ο κ. Βαρδάκης, κάνει το σχόλιο, θα πάμε αμέσως μετά στον κ. Βαρδάκη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρώτη φορά γίνονται τόσο μεγάλα έργα στην Κρήτη. Ποτέ η Κρήτη δεν είχε 2 τεράστια έργα, 2 φαραωνικά έργα, αεροδρόμιο και βόρειο δικό άξονα να γίνονται ταυτόχρονα. Μιλάμε για έργα δισεκατομμυρίων. Μόνο ο ΒΟΑΚ είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια και το αεροδρόμιο είναι επίσης πάρα πολλά χρήματα. Και η αλήθεια είναι πως το όφιλε η κεντρική κυβέρνηση και διαχρονικά η κυβέρνηση στην Κρήτη ένα μεγάλο αεροδρόμιο που θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα και ένα σοβαρό συγκοινωνιακό δίκτυο που θα ενώνει την Κρήτη από άκρη σ' άκρη. Αυτό δηλαδή ήταν ένα πάγιο αίτημα πολλών γενιών κριτικών που τώρα υλοποιείται. Γιατί τώρα είναι που βρίσκεται η χρηματοδότηση, τώρα είναι που γίνεται η συμβασιοποίηση και τώρα είναι που θα προχωρήσουν αυτά τα μεγάλα έργα. Για το Καστέλι συγκεκριμένα θέλω να αναφέρω το εξής, ότι είναι πολύ σημαντικό, προχωράει. Αν κάνετε μία βόλτα στο Καστέλι θα δείτε την πρόοδο του έργου. Αυτό όμως το οποίο είναι σημαντικό και το θέσανε και κάποιοι από τους συνομιλητές μου είναι να δούμε και τα συνοδά έργα αυτού του μεγάλου αεροδρομίου. Τα αντιπλημμυρικά έργα είναι πολύ σημαντικά. Τα συζήτησα και σήμερα με το Δήμαρχο, τον κύριο Γεγκέρογλου, και θα το θέσω στη συνάντηση που θα έχω με το Σταϊκούρα, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αλλάζουν και οι κλιματικές συνθήκες στην Κρήτη, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για το χειρότερο σενάριο, οπότε χρειάζονται αντιπλημμυρικά έργα στο Καστέλι και βέβαια είναι και τα συνοδά έργα, δρόμοι και πώς πολύ σωστά υπόθηκε προηγουμένως, θα ενώνεται η Μεσαρά με το αεροδρόμιο, ώστε να μην μείνει η Μεσαρά απομονωμένη. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω και να συγκρατήσουμε είναι ότι ναι, μεγάλο έργο, πολύ σπουδαίο και πρέπει όλοι να το παραδεχτούμε αυτό, ότι χρειάζεται η Κρήτη ένα νέο αεροδρόμιο και μάλιστα που θα μπορεί να εξυπηρετεί τόσα εκατομμύρια κόσμο κάθε χρόνο. Χρειάζονται όμως και τα συνοδά έργα, ώστε να μην μείνουν με κάποιες περιοχές απομονωμένες, και αυτό είναι που θα θέσω και στον κύριο Στιακούρα αύριο. Κύριε Βαρδάκη, πολύ γρήγορα. Δεν είναι προεκλογική περίοδο, αλλά δεν μπορώ να μην μιλήσω έτσι που νιώθω αυτή τη στιγμή, πραγματικά. Εδώ μας κρατούσε ο κύριος Κεφαλογιάννης, προεκλογικά, στα πάνελ που καθόμαστε, ένα βιβλίο που τους είχαν δώσει με 400 έργα για την Κρήτη. 400... Από αυτά... 427. Από αυτά τα 427 έργα, μετά από 5 χρόνια, δεν εκτελείται ούτε ένα. Ούτε ένα. Ας πάρει το λόγο μετά να μας πει. Κύριε Δασκαλάκη, γιατί μίλησε για περιβάλλον. Θα τον πάρω το λόγο. Γιατί μίλησε για περιβάλλον. Υποχρεούμε να το ξαναπώ.
Ναι. Να τα ξαναπώ. Ναι, αλλά τώρα θα βάλουμε τον κύριο Κεφαλογιάννη να σα μετρήσει τα 427. Τα μετρήσαμε. Τα δημοτικά. Και τα δημοτικά. Και το δημάρχων. Ακούστε. Τέσσερα χρόνια κυβέρνηση. Τα τελευταία μόνο που είναι πολύ περισσότερα από αυτά που κάναν μια μετά. Πέστε τα μετά. Μετά. Βγάλετε το βιβλίο να μα τα πείτε. Επειδή ανέφερε κάτι ο συνάδελφό σα πριν. Όχι, όχι. Εσεί μολυβιέ είχατε. Όχι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Τα χρήματα τα βρήκε η Νέα Δημοκρατία για τα μετά. Και για το ΒΟΑ και για το ΚΑΣΤΕ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εσεί είχατε κάνει μολυβιέ στο χαρτί. Μα δεν χρειάζεται τώρα. Μη αδυναμία. Αυτό δεν έχει αδυναμία. Σας είπα την άλλη φορά, είστε νέος άνθρωπος, να βλέπετε λίγο μπροστά. Ακούστε τώρα. Τέσσερα χρόνια κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πω για τα 30 της Νέας Δημοκρατίας, θα πω για τα 5 τελευταία, τα 6 τελευταία, για την Κρήτη. Ακούστε τώρα. Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, το είπαμε στο διάλειμμα. Δρόμος Μεσαράς, Αγία Πελαγία, η επάρατος κυβέρνηση του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Αγία Πελαγία. 25 εκατομμύρια, κύριε Δασκαλάκη, το εμβληματικότερο έργο ποτέ στο Δήμο Ηρακλείου. 25 εκατομμύρια για την αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης και φαίνεται σήμερα πόσο είναι αυτό το έργο χρήσιμο με τη λειψιδρία. Φιλόδημος. Φιλόδημος, ξεχρέωσαν. Μην πούμε όμως τώρα, κύριε Βαρδάκη, να πάρει τα χρήματα. Φιλόδημος, ξεχρέωσαν όλοι οι Δήμοι στην Κρήτη με το πρόγραμμα αξίας. Και σήμερα ζήτησα από προχθές από τον κύριο Αρναουτάκη και τον Υπουργό να δημοπρατήσουν ένα έργο πνοής για το Δήμο της Βιάνου, όταν εξήγηλε, ακούστε τη μέγιστη απάτη, εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης 2 δισεκατομμύρια την αντιμετώπιση, τα λέω να τα ακούν και οι βουλευτές, για την αντιμετώπιση της ψηδρίας. Ξέρετε τι μου είπαν? Δεν έχουν 18 εκατομμύρια να δημοπρατήσουν το φράγμα Μυρών Αγίου Βασιλείου. Σωστό είναι. Σε μια περίοδο, σε μια περίοδο με τις εκτός από 15, σε μια περίοδο που η λειψιδρία μαστίζει τον τόπο μας. Μάλιστα. Ακούστε. Για το αεροδρόμιο, επιτρέψε μια κουβέντα για τον Νίκο Καζαντζάκη. Και βέβαια είναι ερωτηματικό γιατί τώρα και ποιος θα εκτελέσει ένα τέτοιο έργο. Γιατί τώρα? Επειδή είπε κάτι ο κύριος Κεφαλογιάννης, ότι πάντα υπήρχε πρόβλημα. Κύριε Δασκαλάκη, πράγματι πάντα υπήρχε πρόβλημα. Είπε ο κύριος Συντηγάκης για θέση πάρκινγκ και έχει απόλυτο δίκιο. Θα σας πω λοιπόν ότι πάλι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παραχωρήθηκε μια μεγάλη έκθεση από το. Φάγαμε τότε. Τα παπούτσια μας φάγαμε, μια μεγάλη έκταση στην πολιτική αεροπορία από το μετοχικό ταμείο στρατού για να γίνει πάρκινγκ, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Εμείς το παραχωρήσαμε όμως τότε, επειδή ήταν δύσκολη, ένα δύσκολο εγχείρημα. Ξέρετε τι να μπλέξετε με το στρατό και να παραχωρηθεί από το στρατό στην πολιτική αεροπορία, δύσκολο. Και βέβαια είχε γίνει και ένα lifting περιορισμένο στο αεροδρόμιο με κόστος μόνο τα κλιματιστικά 1 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε σήμερα, κύριε Κεφαλογιάννη, εσείς? Δεν θα σας πω εγώ για κάτι παράξενο. Μπορείτε να πάτε σήμερα στους σεισμόπληκτους του Αρκαλογόρη μετά από 5 χρόνια. Μπορείτε να πάτε και να σταθείτε με παρησία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που μένουν ακόμα στα τόλ. Πέστε μου, απαντήστε μου. Όσον αφορά το αεροδρόμιο στο Καστέλι, και κλείνω με αυτό, κύριε Δασκαλάκη, το μόνο, κύριε Κεφαλογιάννη, που βάλατε είναι η πλάκα. Η πλάκα που βάλετε εγγενιάζοντας στο αεροδρόμιο. Και αυτό έργο. Αυτό που σας λέω. Η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση ήταν δεδομένη όταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν δημοπρατήθηκε το αεροδρόμιο. Θα σας θυμίσω ότι δημοπρατήθηκε το αεροδρόμιο στο Καστέλι το 19. Και σας λέω, το μόνο πράγμα που κάνατε είναι η πλάκα που βάλετε στο αεροδρόμιο. Ωραία, μισό λεπτό, επειδή θέσατε πάρα πολλά θέματα. Πολύ όχι, δεν έθεσα πολλά. Όχι, όχι. Οφείλω να δώσω το λόγο και στον Κεφαλογιάννη να απαντήσει. Πολύ γρήγορα. Να κρατάει το βιβλίο του 426 έργο. Να μας πει ένα. Μια τελευταία κουβέντα επιτρέπεται. Μα μισό λεπτό τώρα. Αν δεν έχει εμεί. Τώρα κλείσαμε το φράγμα τη πλάκα. Κύριε Βαρδάκη, μισό λεπτό. Λέτε κάτι. Ούτε το έργο Νεάπολης Άγιος Νικόλαος, γιατί δεν είχαν την προοπτική να μεθοδεύσουν τουλάχιστον να κάνουν τις απολωτριώσεις. Κύριε Κεφαλογιάννη, πολύ γρήγορα όμως σας παρακαλώ. Λοιπόν, απαντήστε. Εντάξει, τώρα το να μιλήσω για έργα, να μιλήσω για τη διάβρωση του λιμένου. Όχι, δεν θέλω να μου πείτε. Για το κλείσιμο του φράγμα της Πλακιώτσας που έγινε πρόσφατα, να μιλήσω για το δικαστικό μέγαρο το οποίο γίνεται τώρα με ΣΔΙΤ, για τις φοιτητικές εστίες που είναι υποκατασκευή. Τι θέλετε να πω, για τη νέα πτέρυγα στο Παγνί, στο Βενιζέλιο, και για την ψυχιατρική, για τη νέα ψυχιατρική στο Παγνί που αναγγέλθηκε προηγούμενο. Μόνο τα τελευταία σας λέω. Ναι, δεν είναι 426, είναι 226. Δεν είναι μόνο. Και δεν είναι μόνο αυτά. Όσον αφορά τώρα το βόρειο δικό άξονα, επειδή αναφέρθηκε και νομίζω ότι είναι και το μεγαλύτερο έργο στην Κρήτη, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί και είναι και ένα προσωπικό στοίχημα του Πρωθυπουργού, το γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο ΒΟΑΚ αφορά 3 τμήματα. Κάποιο από αυτά στα ανατολικά προχωράνε και προχωράνε γρήγορα και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το Ηράκλειο Χανιά, το οποίο λόγω των προσφυγών
που έχουν γίνει από τους Δήμους, πρέπει να τελεσιδικήσουν οι αποφάσεις για να μπορέσουν μετά να περάσουν από το ελεγκτικό συνέδριο. Το έργο όμως θα γίνει και θα έχει και την υπαγραφή του Πρωθυπουργού προσωπικά και του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είναι ένα έργο το οποίο οφείλεται στην Κρήτη και πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι συμφωνικοί. Να ονομάσετε Κυριάκος Μητσοτάκης. Να πω κάτι. Αλλά μου γεννάτε μία απορία. Αν τα κάνανε στο ΣΥΡΙΖΑ όλα τόσο καλά, γιατί τους καταψήφισε ο κόσμος, κύριε Δασκαλάκη. Κύριε Βαρδάκη, αφού τα κάνετε όλα τόσο καλά, γιατί τους καταψήφισε. Να πω κάτι. Γιατί τον Κύριε Βαρδάκη, εγώ σας απάντησα με έργα και στοιχεία. Κύριε Κεφαλογιάννη, ναι, κύριε, πολύ γρήγορα, κύριε Παρασύρη. Νομίζω ότι χάνουμε πάντως το στόχο και την πληροφόρηση των πολιτών όταν πετάμε σκόρπια δεξιά-αριστερά έργα. Για το ποιος έκανε, ποιος δεν έκανε, κτλ. Δεν είναι θέμα ποιος έκανε και ποιος δεν έκανε. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Κύριε Παρασύρη. Ναι, συμφωνώ, να εξηγήσω τι εννοώ. Εδώ υπάρχει δύο-τρία πολύ μεγάλα ζητούμενα. Γιατί ανέφερε κάποιο ο κύριος Κεφαλογιάννης, ίσονος σημασίας, μέγιστης σημασίας, θα εξαρτηθεί εδώ να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες. Γιατί νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να βάζουμε την ατζέντα. Υπάρχουν έργα υποδομής σε ό,τι αφορά τα έργα μεταφοράς, ας πούμε, στην Κρήτη που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, ο ΒΟΑΚ. Πρέπει να γνωρίσετε, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις, τις οποίες τις πληρώνει πολύ ακριβά ο κόσμος. Σοβαρές, σοβαρότατες καθυστερήσεις. Και σε ποιο σημείο είναι η καθυστέρηση και για ποιο λόγο υπάρχει. Καταρχήν δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση για το μεγάλο κομμάτι. Μισό λεπτό. Επειδή όμως όλοι τοποθετηθήκατε πολύ γρήγορα, κύριε Παρασύρη, σας έδωσα πολύ χρόνο στην αρχή. Υπάρχει μια μεσαρά η οποία είναι ακόμα στα έργα υποδομής, στην απομόνωση και σε όλα αυτά. Και υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση, και θα ήθελα να το σχολιάσουμε, γιατί είχαμε υπουργό από την Κρήτη, τον κύριο Αβγιανάκη, σε σχέση με την πολύ υψηλή λειψιδρία, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο το ανακαλύψαμε τώρα, το ξέρουμε 15 χρόνια. Είχαμε λοιπόν υπουργό από την Κρήτη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εγγυοβελτιωτικό έργο πέρα από το φράγμα που είπατε στην Πλαγιώτσα για τα δίκτυα κτλ. Είχαμε ακούσει εδώ πέρα τα ξήματα για το φράγμα Αμυρών που είπε ο κύριος Βαρδάκη προηγουμένως, για το Λαδούκο, για τις Δαφνές, ασίτες Πρινιά, εμπλουτισμός Αναποδάρι, πλατή ποταμό, 1002 είχαμε ακούσει. Τίποτα, με επίκαιρη ερώτησή μου που την αναδείξατε κι εσείς από τον τηλεοπτικό σταθμό σας, τίποτα δεν υπήρχε. Μάλιστα. Στην ατζέντα τελικά. Ήταν μόνο υποσχέσεις. Επειδή θέλω να κλείσουμε το θέμα. Ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που αφορά την επικαιρότητα και είναι πολύ δύσκολο. Επειδή όμως, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να εξαντλήσουμε, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο για τον ΒΟΑΚ από τον κύριο Συντηχάκη. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις από τους τηλεθεατές για το θέμα των μεταναστών και των δομών και θέλω να το θέσουμε στο επόμενο και τελευταίο μέρος. Κύριε Συντηχάκη. Το ερώτημα που προκύπτει, κύριε Δασκαλάκη, είναι γιατί 50 χρόνια δεν φτιαχνόταν ο Βόρειος ως άξονας. Παρόλο που είχαμε πάνω, περίπου 2.000 ίσως και πάνω νεκρούς, πάρα πολλά ατυχήματα. Είναι γιατί ακριβώς δεν υπήρχε πρόκρημα να φτιαχτεί ο Βόρειος Ειδικός Άξονας που να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κρητικού λαού. Σήμερα λοιπόν οι απαιτήσεις για ένα Βόρειο Ειδικό Άξονα έρχονται ως κατεύθυνση από το μεγάλο ξενοδοχειακό κεφάλαιο και το εμπορικό κεφάλαιο που θέλει να έχει ένα Βόρειο Ειδικό Άξονα που να εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Δεν θα εξυπηρετήσει όμως τις ανάγκες του κρητικού λαού. Και το λέω αυτό διότι πολλά θα είναι τα προβλήματα που θα προκύψουν, ειδικά στο Ηράκλειο. Δηλαδή, απουσιάζουν... όχι στον Βόρειο, στον νέο, όχι στον βέβαια, είναι απαραίτητος ο Βόρειος Ειδικός Άξονας και επαναλαμβάνω έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 50 χρόνια. Με τόσους νεκρούς που είχαμε. Αλλά το ζήτημα είναι ανάπτυξη για ποιον, Βόρειο Ειδικό Άξονα για ποιον. Θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κρητικού λαού. Το γεγονός ότι θα κληθούν να χρυσοπληρώσουν αυτό το Βόρειο Ειδικό Άξονα και στην πορεία να πληρώνουν διόδια. Εγώ θα ρωτήσω, σε αυτές τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπονται οι θέσεις διοδίων? Δεν προβλέπονται. Ακόμα δεν έχουν προβλεφτεί. Που σημαίνει τι? Ότι τα διόδια θα μπουν εκεί που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της συγκεκριμένης κατάστασης και βάση της εταιρείας που θα διαχειριστεί και το έργο και θα βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα θα είναι στο Ηράκλειο, που ενώ
γίνεται ένας βόρειος οδικός άξονας και θα μπορούσε να έχει υπογειοποιηθεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί ο υπάρχον βόρειος οδικός άξονας στα πλαίσια ενός δημοτικού δρόμου τις ανάγκες του Βόρειου και του Νότιου Ηρακλείου, θα δείτε ότι θα εγκλωβιστούμε σαν τα ποντίκια και δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Και πέρα από αυτό, δεν προβλέπεται η εναλλακτική δίωδη από το Ηράκλειο προς το αεροδρόμιο. Ο Ε50 για παράδειγμα, από τον Καρτερό Επισκοπή μέχρι το νέο αεροδρόμιο. Θα κατασκευαστεί, θα φτιαχτεί. Είναι σε όπως επίσης και πάρα πολλά έργα. Αλλά επανα... Αν είναι αλλά και κλείνω με αυτό, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο πρέπει να συνοδεύεται με πάρα πολλά άλλα ταυτόχρονα έργα. Το ζήτημα του νερού. Ο επόμενος πόλεμος ακούγεται πάρα πολύ από τον κόσμο, θα είναι για το νερό. Και εδώ βλέπουμε ότι ούτε για το νερό, ούτε για την αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία παίρνονται μέτρα, χρηματοδοτούνται και σχεδιάζονται. Πρέπει να σας διακόψω και να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θέλω να μεταφέρω κάποια ερωτήματα τηλεθεατών που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα το μεταναστευτικό. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής. Συζητάμε για ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν την Κρήτη και όχι μόνο. Και επειδή έχουν έρθει κάποια ερωτήματα, το είχαμε πει βεβαίως και από την αρχή και σας είχαμε ζητήσει να μας θέσετε ερωτήματα για το μεταναστευτικό, ένα σοβαρό πλέον κοινωνικό πρόβλημα και για την Κρήτη. Θα μου πείτε, το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ολόκληρη την Ελλάδα. Χτύπησε όμως δυναμικά και την πόρτα της Κρήτης. Έχουμε σχεδόν καθημερινά μεταναστευτικές ροές. Και θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη. Πριν από κάποιους μήνες, είπατε κάτι, κύριε Βαρδάκη. Ο Τσίπρας φέρει τη σωστά. Ετοιμάζεται τη Νέα Δημοκρατία που έλεγε ότι τους παίζει, χειροκροτεί ο Τσίπρας και έρχονται οι μετανάστες. Και τώρα καραβιά με καραβιά στην Κρήτη έχει γεμίσει, δεν μιλάει άνθρωπος. Δεν ασχολείται κανείς. Κύριε Βαρδάκη, μισό λεπτό. Να πάρουμε το λόγο να πούμε μια κουβέντα. Να θέσω το ερώτημα και θα πάρετε το λόγο κι εσείς. Πριν από κάποιους μήνες, εδώ ο κύριος Κερίδης, που τότε είχε και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, είχε δεσμευτεί και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, είχε περιοδεύσει και στο Ηράκλειο και στα Χανιά για δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της Κρήτης, γιατί το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή η αυτοδιοίκηση καλείται να βγάλει το φίδι από τη φωτιά, τα κάστανα από τη φωτιά, να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη, γιατί κατανοητό, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιες ανάγκες για το χρονικό διάστημα που θα φιλοξενηθούν εδώ. Ξαφνικά αυτό το θέμα αποσιωπήθηκε. Οι μεταναστευτικές ροές όμως άρχισαν να αυξάνονται ακόμα περισσότερο, κύριε Κεφαλογιάννη. Και την περασμένη Δευτέρα ο κύριος Αρναουτάκης, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είπε ότι έχοντας λέει μια επικοινωνία με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, του είπε ότι θα έρθει στην Κρήτη. Και θα επικαλεστώ αυτό που είπε νωρίτερα και ο κύριος Μαμουλάκης, αν δεν κάνω λάθος. Η συνέχεια. Ήταν ο υπουργός της ίδιας κυβέρνησης που έχουμε τώρα. Λοιπόν, καταρχάς να το βάλουμε το ζήτημα σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο της χώρας, το επίπεδο της Ελλάδος, η οποία πάει πολύ καλύτερα όσον αφορά το μεταναστευτικό. Οι ροές δηλαδή στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 90%. Συνολικά υπήρχαν 130 κέντρα όταν αναλάβαμε εμείς και σήμερα υπάρχουν 30, γιατί υπάρχουν και πολύ λιγότεροι μέσα σε αυτά. Η χώρα λοιπόν δεν είναι αυτό το ξέφραγο αμπέλι που ήταν το 2015 και το 2016, που πέρασε 1 εκατομμύριο κόσμος από εδώ. Ωστόσο στην Κρήτη τώρα αυξήθηκαν οι μεταναστευτικές ροές, στη σκιά μιας Μέσης Ανατολής που φλέγεται. Θα μιλήσω και για την Κρήτη, γι' αυτό είπα σε δύο διαστάσεις. Το ένα είναι σε επίπεδο Ελλάδα συνολικά, όπου εφαρμόζουμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Η χώρα δεν είναι αυτό το ξέφραγο αμπέλι που ήταν επί Τσίπρα και πολύ καλά θυμάστε εκείνες τις τρομακτικές εικόνες με μετανάστες να έρχονται κατά χιλιάδες και κατά εκατομμύρια και έναν πρωθυπουργό να λέει ότι η χώρα δεν έχει σύνορα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε επίπεδο Ελλάδας η κυβέρνηση έχει πάρει ένα καλό βαθμό. Πάμε τώρα όμως στην Κρήτη. Στην Κρήτη τώρα. Το ζήτημα είναι το εξής. Το 2023 είχαμε 780 αφήξεις. Το 2024, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το 2,5%.
Αυτό λοιπόν. Θα σας διακόψω. Έχουμε το μικρό τεχνικό πρόβλημα. Έχει ένα θέμα το μικρόφωνό σας. Θα το αποκαταστήσουν ευθύς αμέσως οι συνάδελφοι που είναι εδώ. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Θα επανέλθω σε εσάς όμως για να προχωρήσουμε το χρόνο και να μην χαθεί χρόνος. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Παρασύρη, για ένα σχόλιο για το μεταναστευτικό και αμέσως μετά θα επανέλθω σε εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι καλό σε τέθη σε σχέση με το. Κάποια στιγμή πρέπει η χώρα να κάνει μια σοβαρή συζήτηση για τη μετανάστευση. Η χώρα οδεύει εδώ και 13 χρόνια χωρίς ουσιαστική μεταναστευτική πολιτική. Δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε αυτόν τον κόσμο. Και ένα δεύτερο, και θα τα συνδυάσω στην πορεία της συζήτησης, ένα δεύτερο σε ό,τι αφορά την Κρήτη. Φέτος έχουμε 4.000 για το 2024, δηλαδή 4.830 μετανάστες. Mm-hmm. Ένα πολύ υψηλό αριθμό, δεν τον περιμέναμε. Με ένα κίνδυνο ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο οποίος θα αυξήσει γεωμετρικά τις εισρωές και τα λοιπά. Κοιτάξτε, υπήρχε μια συζήτηση και εμείς είχαμε κάνει και ερωτήσεις τέλος πάντων στον κύριο Κερίδη τότε. Είχε υποσχεθεί ότι υπάρχουν δύο προσωρινές δομές. Αυτές δεν έχουν δημιουργηθεί. Να πούμε στον κόσμο ότι εμείς ως Κρήτες βουλευτές και του ΠΑΣΟΚ, αλλά νομίζω και συνολικά όλοι, είμαστε κατά των μόνιμων δομών. Μιλάμε για προσωρινές δομές όπου θα μπορούν να κάθονται 1,5 με 2 μέρες οι μετανάστες, έτσι ώστε να μπορούν. Θέσατε ακριβώς τον προβληματισμό της κοινωνίας. Επειδή τον διέκοψα λίγο άκομψα τον κύριο Κεφαλογιάννη, θα επανέλθω σε εσάς. Δεν σας παίρνω χρόνο παραπάνω, αλλά για να είναι δόκιμο να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Έθεσε κάτι πολύ σημαντικό, κύριο Παρασύρη. Αυτό ακριβώς είναι ο προβληματισμός της τοπικής κοινωνίας. Είπα προηγουμένως δύο επίπεδα. Σε επίπεδο Ελλάδας, η κυβέρνηση έχει πάει πολύ καλά. Έχει περιορίσει μεταναστευτικές ροές, έχει φυλάξει τα σύνορα, έχει κάνει ελέγχους και η χώρα δεν έχει την εικόνα που είχε το 2015 και το 2016. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την Κρήτη, υπάρχει πράγματι μία αύξηση η οποία μας χτυπάει το καμπανάκι. Mm-hmm. Ο προηγούμενος υπουργός, ο κύριος Κερίδης, είχε εξαγγείλει ακριβώς αυτό. Δύο δομές οι οποίες θα είναι προσωρινές. Δεν μιλάμε δηλαδή για hot spot, δεν μιλάμε για μόνιμες δομές, οι οποίες δομές θα διαχειρίζονται για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή για 2 με 3 μέρες, μέχρι να ταυτοποιηθούν αυτοί οι οποίοι έρχονται από την Αφρική ή από άλλες χώρες, να ταυτοποιούνται, να γίνει το διαχωρισμός μεταναστών προσφύγων και μετά να πηγαίνουν σε μόνιμα άρα, κέντρα. Άρα δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό το σχεδιασμό, γιατί την Παρασκευή με την ανακοίνωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση και τη διάψευση που υπήρξε λίγο μετά, αργότερα, δημιουργήθηκε μια αναστάτωση. Ακούσαμε, ας πούμε, τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον κύριο Καλογερή, να λέει σε εμάς εδώ στην Κρήτη TV ότι η κυβέρνηση το πετάει διερευνητικά για να μετρήσει αντιδράσεις στην Κρήτη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η ανακοίνωση έλεγε για μετανάστες που θα έρχονται και θα μπορούν να εργαστούν στο νησί. Όχι, όχι. Νομίζω ότι αυτό ξεκαθαρίστηκε. Έθεσε και μια συνάδελφός μου βουλευτής, η κυρία Βολουδάκη, ένα ερώτημα στον Υπουργό. Απάντησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Μιλάμε για προσωρινή δομή. Mm-hmm. 2 με 3 ημερών, 2-3 μέρες θα μένουν οι μετανάστες. Και από εκεί και πέρα θα μεταφέρονται στην κεντρική Ελλάδα. Επομένως, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι μόνιμο, δεν μιλάμε για γιατί ένα hot spot, δεν μιλάμε για μια τέτοια κατάσταση. Υπήρχε αλλαγή στο Υπουργείο. Ναι, τι σημασία όμως παίζει. Θέλω να πω ότι. Και μετά. Μισό λεπτό. Θέλω να πω ότι άλλαξε ο Υπουργός. Περιμένουμε τον Υπουργό, ο οποίος έχει δεσμευτεί και σε μένα προσωπικά ότι θα έρθει στην Κρήτη, θα κάνει μια επίσκεψη σε όλη την Κρήτη να δει το ζήτημα. Τον έχουμε ενημερώσει, τον έχουμε ειδοποιήσει και έχουμε κάνει και ερωτήσεις. Εγώ θέλω λίγο. Συγγνώμη για την πίεση. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν πρόκειται για μόνιμο. Τον σημερινό Υπουργό για την κατάσταση και μέχρι που έχει πάει αυτό το θέμα, έτσι ώστε ο Υπουργός απλά να υλοποιήσει αυτή τη δέσμευση του κ. Κερίδη. Δεν έχει αλλάξει, όσον αφορά το σχεδιασμό, δεν έχει αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο σχεδιασμό. Σε Ηράκλειο και Χανιά, ναι. Mm-hmm. Μα το πρόβλημα δυστυχώς είναι ότι δεν υπάρχει σχεδιασμό. Μισό λεπτό. Από εκεί δεν και υπάρχει πέρα. Εξαγγελία υπάρχει. Μισό λεπτό. Πάλι εξαγγελία υπάρχει. Από εκεί και πέρα αυτό είχε τεθεί και στους βουλευτές και στους δημάρχους σε μια σύσκεψη που είχε γίνει με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, τον κύριο Κερίδη. Περιμένουμε τον νέο Υπουργό στην Κρήτη σύντομα για να συζητήσουμε το ζήτημα. Αλλά μέσα η διαβεβαίωση, φόβριο, δηλαδή, η διαβεβαίωση που έχουμε είναι
ότι δεν πρόκειται για μόνιμες δομές, αλλά για κάτι το οποίο θα χρησιμοποιείται προσωρινά μέχρι αυτοί οι άνθρωποι έχουν να μεταφερθούν στις μόνιμες δομές. Σημεία, ας πούμε, ήδη προχθές ο κύριος Βαρδαβάς από το λιμάνι είπε ότι υπάρχει προβληματισμός στο τι θα γίνει αν αύριο πούνε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χώρος του πρώην ΚΤΕΛ. Στα Χανιά φιλοξενούνται σε παιδικές κατασκηνώσεις και στο λιμενικό ταμείο, που και εκεί πέρα δεν είναι λύση. Και αυτό δεν είναι. Εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση για το ποια σημεία θα μπορούσαν να φωτογραφηθούν για να φιλοξενήσουν αυτές τις δομές προσωρινής φιλοξενίας? Ο κύριος Αρναουτάκης, ας πούμε, είπε ότι είναι σε επαφή η περιφέρεια με τις ένοπλες δυνάμεις, με στρατόπεδα. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Προφανώς θα εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα. Πρέπει να γίνει το καλύτερο δυνατό. Η κατάσταση τώρα, όπως είπατε, με τις παιδικές κατασκηνώσεις και την περιουσία του λιμενικού ταμείου, το να διατίθεται για ένα τέτοιο σκοπό δεν είναι το πρέπον και δεν είναι το άρα σωστό. Μας θα γίνουν δομές, αλλά δομές οι οποίες δεν θα είναι προσωρινής φιλοξενίας και όχι hot spot. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Δεν θα είναι hot spot, θα είναι προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβουν και επειδή οι θεατές. Όλοι έχετε ασχοληθεί με ερωτήσεις με το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ανθρώπους ταλαιπωρημένους, ανθρώπους που βιώνουν ένα εφιάλτη στις πατρίδες τους. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Παρασύρη, για να ολοκληρώσετε. Να σας πω αυτό, ότι υπάρχει μια εξαγγελία η οποία είναι διακηρυγμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, νομίζω είναι πάνω από 10 μήνες. Αυτό έχει, είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά ο κύριος Παναγιώτοπουλος. Να βρούμε ένα δημόσιο χώρο. Από γιατί μιλάμε για δημόσιο χώρο. Να ξεκινήσει την ενημέρωση. Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν σε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι το βλέπαμε. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ξεκινήσει ένα χρόνο τώρα. Είδαμε κατευθείαν όχι, ότι υπάρχουν ξέρετε, αυτό που προβληματίζει. Δημοσιογραφικά το λέω και εγώ. Ότι ουσιαστικά από αυτό που λέει ο κύριος Κεφαλαγιάννης, αντιλαμβάνομαι ότι πλέον όλη η συζήτηση και όλος ο σχεδιασμός πάει από μηδενική βάση παρά τις διαβεβαιώσεις. Αυτό, είναι ένα μεγάλο θέμα. Ξαναλέω για να μην μπερδευόμαστε. Μιλάμε όλοι για προσωρινές δομές, δεν μιλάμε για μόνιμες δομές. Έτσι. Μιλάμε για 1,5 με 3 μέρες. Φεύγουν από εδώ. Είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε να το συζητήσουμε. Φεύγουν από εδώ, πάνε στην Αμυγδαλέζα. Από την Αμυγδαλέζα και μετά τι γίνεται. Κανένα δεν ξέρει. Λοιπόν, ή εν πάση περιπτώσει, να μα το απαντήσει ο κ. Κεφαλογιάννη, τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση με του μετανάστε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ για να μείνω στον περιφερειακό σχεδιασμό σε ό,τι αφορά την Κρήτη, υπάρχει λοιπόν αυτή η εξαγγελία που έχει καθυστερήσει ω υπόσχεση να υλοποιηθεί. Μιλάμε για κάτι σχετικά, θα μπορούσε να πει κάπω εύκολο, υπό την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δημόσιοι χώροι που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι αυτοί προσωρινά. Υπάρχει διακηρυγμένη πρόθεση από την περιφέρεια Κρήτης, η οποία διαχειρίζεται τώρα με τα δικά της κονδύλια αυτή τη φιλοξενία των μεταναστών και τους δήμους. Λοιπόν, και δεν παίρνει καμία απάντηση και υπάρχει και ένα πρόβλημα, να ξέρετε, επιφόρτηση σε σχέση με το λιμενικό σώμα. Θα ήταν λύση, κύριε Παρασύρη, αυτή τη στιγμή. Έως ότι υπάρξει αυτή η δομή, οι δύο δομές, να βοηθηθεί οικονομικά η περιφέρεια και η Δήμη. Σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια. Και η περιφέρεια και η Δήμη και το λιμενικό σώμα. Και το λιμενικό σώμα. Και η αναβάθμιση των καταφυγίων που είναι στα νότια τη Κρήτη, που το έχουμε θέσει, μου το είχε εξαγγείλει σε απάντηση δική μου, δηλαδή, σε ερώτηση δική μου, σε σχέση με το Καστρίκε και άλλα καταφύγια στη νότια Κρήτη, ακριβώς για την αντιμετώπιση αυτών των εισρών. Τώρα, αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν, νομίζω ότι το ξεκαθαρίσαμε. Μιλάμε για προσωρινές, όχι για μόνιμες δομές. Υπάρχει ένα θέμα όμως στην Κρήτη, στην χώρα, με συγχωρείτε, συνολικά, σε σχέση με τη μεταναστευτική πολιτική. Η χώρα βαίνει, να σας πω το μοτίβο ποιο είναι, από δύο ιδεολειψίες. Η μία ιδεολειψία ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, που ήταν μια λογική του «μπάτε χίλια λέστε». Ανοιχτά σύνορα, έμπαινε όποιος ήθελε μέσα, όχι 1 εκατομμύριο, περάσαν πολύ παραπάνω από 1 εκατομμύριο, με αποτέλεσμα να συντηρητικοποιηθεί όλη η Ανατολική Ελλάδα, δηλαδή από τον Εύρο μέχρι τα νησιά, και να γύρουν αυτό το συντηρητικό αίσθημα του ελληνικού λαού, έτσι, σε σχέση με τη διαχείριση που γινόταν στο μεταναστευτικό. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία το 2019 και λέει δεν περνάει ξανά κουνούπι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να έχει μείνει η χώρα χωρίς μεταναστευτική πολιτική. Η μία είναι η δεξιά, η οποία λέει δεν αφήνω να γίνει τίποτα, αλλά κρυφίως γίνονται τα πάντα, έτσι. Απ' την άλλη υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος λέει μπάτε χίλια λέστε, σύνορα δεν υπάρχουν. Η χώρα πρέπει να βρει ισορροπία. Πόλεμοι θα υπάρχουν εξ Ανατολών.
μεταναστευτικές ροές θα υπάρχουν, άρα η χώρα πρέπει να αποκτήσει σοβαρή μεταναστευτική πολιτική. Και σας το λέω αυτό, διότι πριν από το Δεκέμβρη πέρασε ένα νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση προσωρινά και εμβαλωματικά μέτρα, συνολικά μεταναστευτική πολιτική στη χώρα και τη διαχείριση των ανθρώπων αυτών, σε συνδυασμό προφανώς με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο συνεχώς ζορίζει τη χώρα μας. Ζορίζει τη χώρα μας και τα επιμέρους έθνη-κράτη και η ευρωπαϊκή πολιτική, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να στηβάζονται ως πρώτη χώρα μετανάστευσης μέσα στην Ελλάδα. Πλαίσιο, δυστυχώς, δεν έχουμε βρει. Μεταναστευτική πολιτική δεν υπάρχει ολοκληρωμένη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Βαρδάκη, διαφωνώ με αυτό. Προκαλούμε αλλά... τώρα, αλλά δεν θα τα ανοίξω το θέμα, δεν θα πάω στις αμυγδαλέζες. Γιατί, αλλά προκαλούμε. Θέλω να σε ενημερώσω λοιπόν ότι ειδικά στην Κρήτη, βεβαίως προβλήματα υπήρχαν, σε μια ανοχήρωτη πόλη το 2015 και με τέτοιες συνθήκες στα Βαλκάνια, με συγχωρείτε, λογικό ήταν να υπάρξει ένα τεράστιο ζήτημα. Ότι υπήρξε και ανοχή, ναι υπήρξε. Και υπήρξε συνειδητή ανοχή από το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού το θέλετε κύριε... Παρασύρης. Και ο κύριος Κεφαλογιάχης, εσείς κύριε Παρασύρη. Υπήρξε μια ανοχή. Ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Από πολέμους. Υπήρξε μια διαχείριση. Η οποία πράγματι ήταν πλημελής. Στην Κρήτη όμως, θέλω να σας ενημερώσω ότι υπήρχε, κύριε Δασκαλάκη, η ροή των μεταναστών διαχειρίστηκε με τέτοιο τρόπο, με συνεργασία με την ύπατη αρμοστία τότε και με τη συνεργασία των Δήμων, που ήταν άψογη. Δεν ήταν όμως υπήρχε ροή, δεν υπήρχε δρόμος από εδώ. Δεν ήταν τα ίδια δεδομένα, κύριε Βαρδάκη. Δεν υπήρχε δρόμος από εδώ. Ακούστε. Τώρα βρέθηκαν οι δρόμοι δηλαδή. Ναι, δεν υπήρχε ο δρόμος. Δεν ήταν ο δρόμος από εδώ, ήταν από την. Στη Μυτιλίνη, στη Σάμο. Γι' αυτό υπήρχε το πρόβλημα. Στη Σάμο, στον Εύρο. Βέβαια, αυτό δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Μυτιλίνη, Σάμο, πηγαίνετε να πείτε για μετανάστες. Αυτό καταφέρατε δυστυχώς στη χώρα. Να κάνετε τους συντηρητικούς ακόμα πιο συντηρητικούς. Αυτό. Πηγαίνετε στη Σάμο, τη Μυτιλίνη. Κύριε Παρασύρη, μη με αναγκάσετε να μιλήσω πιο σκληρά. Να μιλήσετε τώρα για μετανάστες. Τότε δεν πνίγονταν άνθρωποι. Άνθρωποι. Και δι' μετανάστες. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δέστε τα πράγματα λίγο αυτά, πιο ρεαλιστικά και πιο. Μην αρχίσετε πάλι πιο... το παραμύθι της Μικρής Μαρίας του Εύρου και τα λοιπά fake news που αναπαράγατε το προηγούμενο διάστημα. Θα σας πω ένα καινούριο και κλείνω με αυτό, κύριε Δασκαλάκη. Καινούριο fake news. Βέβαια, θέλω να σταματήσετε σε αυτό που είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, που συμφωνούμε πιστεύω όλοι, για μόνιμες δομές στην Κρήτη. Δεν υπάρχει το περιθώριο και δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να γίνει αυτή η επιλογή. Χώρος υποδοχής, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, κύριε Δασκαλάκη, είναι το κόστος φιλοξενίας. Που η κυβέρνηση σήμερα κοφεύει και απέναντι στην περιφέρεια και απέναντι στους Δήμους. Δέστε τι γίνεται στα Χανιά, δέστε τι γίνεται στην περιφέρεια Κρήτης. Από λόγια καλά είμαστε, κύριε Κεφαλογιάννη. Οι χρηματοδοτήσεις που είναι για να υπάρξει αυτή η φιλοξενία. Και έγκυται πάλι στους Δήμους, στις περιφέρειες με τις μικρές δυνατότητες. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ξέρετε πρέπει να πάω στον κύριο Σιμιχάκη και να ξέρετε κλείσουμε. Με τι ασχολείται η κυβέρνηση σήμερα. Όχι με τον μεταναστευτικό, αλλά αυτό ίσως είναι και είδηση. Και να μην βιάσετε, κύριε Κεφαλογιάννη, να ωραιοποιείτε τα πράγματα, ίσως είναι και είδηση, δεν ξέρω. Ασχολείται ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, διαμέσου του κυρίου Κερίδη, με τα πεπραγμένα, ίσως είναι και βόμβα αυτό που σας λέω, με τα πεπραγμένα και είδηση, με τα πεπραγμένα του κυρίου Μηταράκη όσον αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ναι, αλλά γιατί μέσω του κυρίου Κερίδη, ο κύριος Κερίδης δεν είναι πια στο Υπουργείο. Ο κύριος Κερίδης ήταν ο πρώην υπουργός, μάλλον ήταν μετά το Μηταράκη, δεν ήταν ο Κερίδης. Mm-hmm. Άρα τα στοιχεία τα έχει ο Κερίδης και ο Μητσοτάκης. Σας το λέω. Τι εννοείτε, δεν είναι πηγή, θα τα δείτε. Εννοείτε, ποια στοιχεία. Δεν με ενημέρωσαν απόλυτα το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως να ξέρετε ότι. Παραποίηση στοιχείων δηλαδή για τις με τα πεπραγμένα του κυρίου Μηταράκη. Mm-hmm. Αυτό. Κοιτάξτε τώρα, σε ένα σταθμό τηλεοπτικό. Μεγάλη εμβέλεια είμαστε. Το να λέμε κάποια πράγματα, νομίζω ότι έχουμε και μια σοβαρότητα. Θα τα δούμε αύριο και μεθαύριο. Σας λέω, αυτή τη στιγμή, μάλλον ασχολείται ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Κερίδης, διαμέσου του κυρίου Κερίδη, γιατί αυτός έχει τα στοιχεία, με τα πεπραγμένα του κυρίου Μηταράκη όσον αφορά το μεταναστευτικό, την περίοδο
που ήταν υπουργός κύριος Μηταράκης. Κύριε Βαρδάκη, αφήστε τον κύριο Μηταράκη και πείτε πώς αποτύχατε εσείς στη μεταναστευτική σας πολιτική, εντάξει, όταν έβγαινε η υπουργός σας και έλεγε ότι αύριο, τη μέρα λιάζονται και το βράδυ λέω, εξαφανίζονται αυτό που και καλούσατε όλους αυτούς τους λαθροδιακινητές να έρχονται στη χώρα κατά εκατομμύρια και να πλουτίζουν και όλο αυτό το σύστημα με τις δημοσίες που στήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι όμως, έχετε δίκιο να το επικρίνετε, σας έκαναν το καλύτερο δώρο στη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σιδηχάκη, δεν υπάρχει ισορροπία στη χώρα. Είμαστε εγκλωβισμένοι στις ιδεολειψίες της δεξιάς και της αριστεράς. Αυτό που σας είπα είναι βόμβο. Εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική. Για μας πρέπει τα σύνορα να φυλάζονται και είμαστε υπέρ της φράχτης στον Εύρο και της ασφάλειας στα νησιά μας και των ελέγχων και των ταυτοποιήσεων και των υιοθετήσεων. Βάζετε το χέρι σας στο Ευαγγέλιο ότι ο κύριος Μηταράκης. Κύριε Βαρδάκη, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε, γιατί αφήνετε υπόνοια για κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Σας ρωτώ. Και το οποίο δεν γνωρίζω κι εγώ. Αλλά το να αφήσετε υπόνοια ονομαστικά για κάτι τέτοιο χωρίς να έχετε στοιχείο, δεν σας τιμά αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Εκτός αν θέλετε να μας πείτε τα στοιχεία. Εκτός αν ξέρετε κάτι που εμείς δεν ξέρουμε. Θα τα μάθετε από αύριο. Από αύριο. Βάζετε για τη διαχείριση το μεταναστευτικό, βάζετε το χέρι στο Ευαγγέλιο για τον κύριο Μηταράκη. Και μην εκτίθεστε, γιατί αυτά λεπτό λέγατε και κύριε για την κυβερνητική μαρχία στον Εύρο και γελιοποιηθήκατε παγκοσμίως. Θέτετε ένα προβληματισμό στον κύριο Κεφαλογιάννη που στην παρούσα φάση δεν μπορεί να απαντήσει γιατί δεν το γνωρίζει, σας το λέει. Και δεν κάνω τον δικηγόρο του κύριου Κεφαλογιάννη, δικηγόρος είναι ο ίδιος. Οποιοδήποτε υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τον έπαιρνα στις πλάτες μου. Εάν σε περίπτωση που αφήνετε το τέτοια ερώτηση. Αφού σας λέει ότι δεν γνωρίζω. Κύριε Βαρδάκη, μισό λεπτό. Σας λέει δεν γνωρίζω. Κανένας δεν μπορεί να πάρει κανένα σπίτι. Αφήνετε υπόνοια χωρίς να έχετε στοιχεία και χωρίς να μας δείξετε κάτι συγκεκριμένο. Πετάτε μία βόμβα στον αέρα και πρέπει μετά να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι βόμβα. Κύριε Σιδηχάκη, και κλείνουμε και την εκπομπή. Κύριε Δασκαλάκη, οι συνομιλητές μου ως εκπρόσωποι των κομμάτων τους τσακώνονται άνευ ουσίας και έχουν αυτή την εκπληκτική ικανότητα να παρακάμπτουν. Γιατί μάλλον έχουν την εκπληκτική ικανότητα να παρακάμπτουν την ουσία. Ο ξεριζωμός εκατομμυρίων ανθρώπων από τις αιστείες τους είναι φυσικό φαινόμενο? Είναι κάποια θεϊκή τιμωρία? Δεν έχει προκληθεί από τους υπεριαλιστικούς πολέμους με εκατομμύρια ανθρώπους, πρόσφυγες κατά κύριο λόγο, αλλά και μετανάστες λόγω της οικονομικής δυσκολίας που βιώνουν, να φεύγουν από τις χώρες τους? Οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά δεν έχουν συμβάλει σε αυτό, στην προσφυγιά, στο θάνατο? Εδώ έχουν ανοίξει οι πύλες της κολάσεως. Έχουν ανοίξει οι πύλες της κολάσεως. Και κάθονται και συζητάνε τώρα γιατί για δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα, ενώ η ουσία είναι άλλη. Δηλαδή πια. Εδώ διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν αποδεχτεί να παίζουν το ρόλο του χωροφύλακα στην κυριολεξία, εγκλωβίζοντας στην Ελλάδα ανθρώπινες ψυχές για λογαριασμό της Γερμανίας, για λογαριασμό συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σοβαρό ζήτημα. Και το λέω γιατί. Έχουμε τον κανονισμό Δουβλίνου, αυτούς τις απαράδεκτες συμφωνίες. Έχουμε την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, το συνέχισε η Νέα Δημοκρατία, μέχρι το σημερινό απάνθρωπο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση. Διαφωνούν αυτά τα κόμματα για αυτά? Βέβαια, έχουμε... Για τον κανονισμό του Δουβλίνου. Μα τι λες τώρα, σε παρακαλώ. Για τον κανονισμό του Δουβλίνου διαφωνείτε? Διαφωνείτε με τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης? Την έχετε στηρίξει. Την έχετε στηρίξει καταρχήν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα δεν είστε καλά πληροφορημένος, κύριε Παρασύρη. Έχετε ψηφίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχετε αποδεχτεί και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Κύριε Σιδηχάκη, θέλω λίγο να στοχεύσω την απάντησή σας σε αυτό που ρώτησα όσον αφορά τις δομές προσωρινής φιλοξενίας, επειδή το ζητάνε επιτακτικά και οι τηλεθεατές. Η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν είναι χώροι προσωρινής φιλοξενίας. Άλλωστε, ζήσαμε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τα ζούμε ακόμα. Εάν η Κρήτη προκρίνεται για χώρους προσωρινής φιλοξενίας, είναι για λόγους εθνικής ασφάλειας και για πολύ ιδιαίτερους λόγους λόγω του νησιωτικού της περιοχής. Θεωρείτε δηλαδή ότι ουσιαστικά αυτό που σκεφτόταν είπε ήταν να υπάρξει ένα hot spot στην Κρήτη? Είπε κάτι ο κύριος Κεφαλογιάννης. Χώροι προσωρινής φιλοξενίας που μετά θα προωθούνται στην κεντρική Ελλάδα.
στην υπηρετική Ελλάδα. Δεν θα μένουν. Γιατί είναι επιλογή των κυβερνήσεων για λόγους εθνικής ασφάλειας σε πολύ συγκεκριμένους χώρους, κάτω από άθλιες συνθήκες, ενώ στην πραγματικότητα οι πρόσφυγες θέλουν προσωρινή φιλοξενία, δηλαδή να τους ταΐσεις τους ανθρώπους, να τους δώσεις φαγητό, να τους δώσεις ένδυση, υπόδηση, να τους παρέχεις κάποια ασφάλεια, υγιεινή, τα παιδιά, ιδίως τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών, και μετά, μέσα από σύντομες διαδικασίες, αφού ενισχυθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες με το κατάλληλο προσωπικό, να προωθούνται προς την Ευρωπαϊκή, να προχωρούνται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες προορισμού τους. Προφανώς η Γερμανία ασκεί βέτο. Ποιος δεν θυμάται την Άγγελα Μέρκελ που έλεγε ότι εγώ από τα εκατομμύρια θέλω μόνο 500.000, γιατί έχω ανάγκη από δικηγόρους, από μηχανικούς, από τεχνίτες κτλ. Λοιπόν, την ίδια ακριβώς πολιτική ασκεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς το λέμε καθαρά ότι πρέπει να αρθούν όλοι αυτοί οι ευρωπαϊκοί, να καταργηθεί όλο το άδικο ευρωπαϊκό και ενωσιακό πλαίσιο σε βάρος των ξεριζωμένων με αυτές τις απαράδεκτες λίστες των ασφαλών χωρών και φυσικά να εφαρμοστεί η συνθήκη της Γενέβης για την προστασία όλων των προσφύγων. Αυτή είναι η πρόταση που κάνει Μάλιστα. το ΚΚΕ. Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο κοινοβουλευτικό και πολιτικό σας έργο. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας είναι ανοιχτά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα, 1/4 πριν τις 10. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.